Καλημέρα, ξαδέλφια. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Είστε στην Ιωστολή Πρώτη Καρδιά, 107,4. Είναι η εκπομπή Τρόικα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 12 για το επόμενο δύο ωράκι. Χρήστος και Κιόσαρος εδώ πέρα, μας υποδέχεται. Τζούμπα, Άγκμπομ. Ναι, τόση ώρα παίζει το κομμάτι. Πρώτον, δεν ακούσε το χαλί μας. Κάτσε αυτό κάτω, κάτω. Να καταλάβει ο πιστεύω ότι πιο κάτι άλλο. Όλο ροκές βάζουμε, όλα αυτά και ξαφνικά ξεσπαίνει αυτό. Το κομμάτι είναι τρεξάθλιο, έτσι. Αλλά είναι Τζούμπα, Άγκμπομ. Τζούμπα, Άγκμπομ. Δηλαδή εξήγησε να καταλάβει ο άλλος, γιατί το ξέρεις. Ναι, πάει τσουμπάκο τσουμπάκο. Γιατί παίζει τόση ώρα. Το χαλί δεν ακούστηκε καθόλου. Ναι, εγώ πολύ λέω ότι δεν καταλάβαμε ότι είμαστε. Άλλαξαν, δεν είναι. Ξέρω εγώ. Εντάξει. Έλα, αδέρφια, καλή εβδομάδα. Πω, μίζερη Δευτέρα. Καλό το τσουβλάκι. Μίζερη Θεσσαλονικιώτικη Δευτέρα. Πιο μίζερη. Είπα οξύδες. Αγόρι μου. Τρελοκομεία. Λένε για τον Παράσχο. Ναι. Ότι δεν έβαλε, λέει, τον Μανιά από την αρχή στο μάτς. Ο Σμπέθερος. Ναι. Ότι ναι. Ξεκίνησε με τον Κυριακόπουλο σε άλλη θέση. Ναι, ναι, ναι. Ότι ο Ιγκλέσιας. Δεν έπαιζε. Ο Ιγκλέσιας είχε γάμπα. Πονούσε. Σήμερα πρέπει να βάλουμε αμπρακατάμπρα. Αλλά τώρα. Ήμαρτον. Ήμαρτον. Ήμαρτον που το λέμε. Ήμαρτον. Δεν φτάνει αυτά που κάνουν. Ποια κάνουμε, αγόρι. Που όλες οι ομάδες μαζί τους παίζουν φιλικά. Που έρχονται τα Γιάννα την Κυριακή με μείον 5. Που νόμιζε ήρθε η Τσεζένα εδώ πέρα. Ξυλοκόπη εδώ πέρα βαρούσαν αβέρτα. Όχι, αυτό είναι, ρε φίλε. Αυτό είναι. Όταν πήγε στην Τρίπολη και το χεράκι του για είπατε αγκύλωση. Άντε, ρε χαμένε. Σας πήρασε που έλεγε ο Σλάμας. Κοίτα τα χάλια σου. Κοίτα τα χάλια. Ποια χάλια μου. Και στη Λιβαδιά. Εμένα παίξανε οι πέντε μαύροι κανονικά. Πάλι ο Μαρκόφσκι από την αρχή και μου το κάρφωσε. Ξεκινάει το μάτι στη Λιβαδιά και βλέπω έναν Λιβαδιακό. Νόμιζα ότι είναι η εθνική Νιγηρία. Με τα λευκά αυτά τα λετζία. Με το λίγο πράσινο λέω είναι. Που έβαλε το Μαρκόφσκι στο 90. Αν τον έβαζε το πρώτο λεπτό 3-0 θα είχαν ο Πάοκ. Λες και ο Πάκ τα μαυράκια άμα έμπαινα. Το Πάκ είναι όμως. Άρα γιατί λες για τον Αστέρα. Εσύ μπήκες αγόρι μου γλυκό. Δεν μπήκαμε κλεμπίζεται ρε φίλε. Ας κερδίζουν έτσι ρε φίλε. Δεν πειράζει ας κερδίζουν έτσι. Τι να κάνουμε. Ποτέ έτσι εγώ μέσα στο Ποσειδόνι γίνεται το παιχνίδι. Πήγε εκεί στο 70 και το κοιτάνε 6. Έξι το κοιτάνε. Έκανε μια κίνηση. Δεύτερη κίνηση, τρίτη κίνηση, τέταρτη κίνηση. Του σκουβαδιάζει. Εκεί δεν κοιτάνε. Καλά τον είπανε. Μπράβο στο λαό του ΠΑΟΚ. Εκεί δεν παίζουμε τα μάτια. Σκουβαδιάζει, κατάλαβε. Μπράβο στο λαό του ΠΑΟΚ. Μπράβο. Και σε 5-6 εβδομάδε. Και σε 5-6 εβδομάδε. Αυτό ο ανάπηρο ο Άρης. Με το να. Θα είσαι με αέρα, θα είσαι με αέρα 5 βαθμού. Αυτό ο Άρης θα έρθει, να ξέρει αυτό. Εντάξει, τραγούδα πάλι τα ίδια. Θα βγει ο Λάρσον από τα αριστερά. Τραγούδα θέατρο είναι. Για εμάς ο κόσμος. Για εσάς ο κόσμος. Το μεγάλο διαμάντι του Λονδίνου. Τον τιμώρησε ο Θεός. Ευτυχώς έφυγε ο μαμάκιας της Βέρνης. Τόση καλυμμένο το σημείο. Ο ξυλοκόπος, η ντροπή του πολέμου της Σερβίας. Και ήρθε το μεγάλο, ο μεγάλος, ο μαύρος Βαν Μπάστεν. Μισό να βάλουμε λίγο ένα θέμα. Αν είχε και τρίτο γύρο και ήταν σκοτσέζικο το πρωτάθλημα, 45 γκολ θα γύρε. Με τον Άστο. Να βάλουμε ένα θέμα. Παιδιά, καταλάβατε τώρα ο Παπαδόπουλος στο μυαλό του τι είχε, γιατί πήγαμε με αυτό. Αυτή την άμυνα που πανηγυρίζεις, μέχρι και ο Γιουνές της έβαλε 2 γκολ. Ποιος? Ο Γιουνές. Σε 42, μέσα στην Κρήτη. Όφι Άρης. Α, Όφι Άρης, ναι. 2 γκολ σε 3 λεπτά μέχρι και ο Άρης. Και το θεώρησες και περίεργο. Μέχρι και ο Άρης κέρδισε. Μέχρι και ο Άρης τους κέρδισε. Ο δικηγόρος, ο Ηλίας, ο φανταστικός αυτός. Είναι φανταστικός αυτός, ο Ηλίας, ο δικηγόρος που βγαίνει από την Πάτρα, Καλαμάτα, που είναι ρε εσύ. Ποιος? Ο Γιαννός, που βγαίνει στον αγώρα ρε. Αυτό αφήνει υπονοούμενα. Αυτό είναι φίλε αντικαρύπτου. Α, ο δικηγόρο πανελίδη. Φανταστικό φίλε. Το λατρεύω. Σα αρέσει. Το λατρεύω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ηλία, και μόνο που σε λατρεύουν οι Παοξή και οι Ασλαμά πρέπει να προβληματιστεί. Άντε ρε χαμένα. Εγώ και Γουίλ, κάτσε και Γουίλ ύμνο. Δεν θα ερχόμουν στη θέση σου ρε σήμερα. Δεν θα ερχόμουν στη θέση σου σήμερα. Είμαι εγώ ρε κότα. Μπαίνει μέσα, αλλά έχει ενδιαφέρον. Κότα ρε είμαι εγώ. Ενδιαφέρον τον Οκτώβριο. Κότα είμαι εγώ ρε. Εδώ θα είμαι εγώ. Τι είμαι εγώ. Ένα μάτς έχασες φέτος, ναι. Ένα μάτς, ποιο. Ένα μάτς, και αυτό διπλό παιχνίδι και έλειπες, ναι. Κότα. Ποιος ρε, πα, φαντάσου φίλε, ούτε ο Θεός δεν το θέλει, χιόνια παντού είχε, ούτε ο Θεός ο ίδιος δεν το θέλει. Πού να χάσει αυτή η ομάδα. Ποιο, κατέβηκε όλη η Καλαμαριά και όπως έντρεψε πάνω απ' όλα. Λοιπόν, καταρχάς, δες το βαθύλακο εμείς. Δες πώς το τιμωρεί ο Θεός, τι σημαίνει τούστε, δείξτε λίγο στον κύριο Τσαρτίδη, πώς τι αρχίσει. Ω, κάνει πρωί, κάτω να το δούμε ρε φίλε, να δούμε και πόσο μεγάλη είναι. Κοίτα εδώ. Ναι. Τι είναι αυτό. Δεν συνέβη κάτι. Ναι. Δεν ξέρω, κάτι στον ύπνο μου. Έχει μια εβδομάδα που το έχω. Πήγε σε γιατρό. Θα πάω. Και ρε, εσύ το κάνει αυτό. Μπορεί και να θέλει να πνέει, να βάλει πάνω κάτι άλλο.
Ναι, καλά. Δεν αναπνέει όπως όλες οι άμυνες του που αντιμετωπίζουν τον ΠΑΟ. Κατάλαβες, έτσι, τις φύγουμε έτσι. Θα πάω, έπρεπε ήδη να έχεις πάει. Καλά, θα πάω, εντάξει. Εγώ τι δίνομαι, εγώ. Στείλω στο Δήμα. Μπορεί να πάω το Μάιο, μια και καλή, να μας δώσουν τα Γιάννη 20.000 εισιτήρια, να πάω με τα παγούρια να βιάσουμε όλη τη λίμνη. Εγνατία, Δηματάτη, θα σας στείλω. Γιατί? Είναι φίλος μου. Ναι, καλά θα πάω στο Δηματάτη. Γιατί θα πάω στο Βαλάρουτσο. Δερματολόγος. Κλαδής, ναι. Κλαδής. Δηματάτης. Ρώτα αν έχει συγγένεια με τον δικηγόρο τον Τίνο. Α, ο Τίνο. Και τον συγγραφέα. Το βιβλίο του Ροκ. Ναι. Αυτό δεν κάνω, μήνυμα, δεν κάνω πλάκα. Εγώ στο, ναι, το έχει σφιγμένο. Συγγνώμη, εγώ. Ότι είναι ορθοπαιδικό. Πώς εγώ το. Ξέρεις. Μου το δείχνει σήμερα. Δεν είναι αυτό, ρε. Θέλω, δεν μπορώ. Το βλέπω και γραγουλιάζω. Παιδιά, για να ξέρει ο κόσμος, έχει βγάλει ο Παπαδόπουλας στην από πάνω μέρος, πάνω μέρος του καρπού του. Α, του καρπού του. Την Παρασκευή, ήπια πάρα πολύ. Του καρπού του. Δεν έχει σημασία αυτό. Άκου, ήπια πάρα πολύ περίεργο. Ξυπνάω το Σάββατο το πρωί, νόμιζα κοιμήθηκα πάνω στο χέρι μου, είχα αυτό τον πόνο. Ήταν μια γραμμή, είχε μια γραμμή. Κάποια στιγμή, μέσα στη μέρα φούσκωσε. Και όσοι, άκου, άκου. Κάποια στιγμή έσκασε. Όπως θα σκάσετε κι εσείς που θα πάρουν πάνω στο πρωτάθλημα. Το double μάλλον. Γιατί μη τολμήσουν και δεν πάρουν και το κύπελο. Μη τολμήσουν. Το να κύπελο. Μείνουμε δηλαδή με δύο τίτλους που πηγαίνουμε για τρέμπλ. Άντε το Αζερβαϊτζάν, κομμάτια να γίνει. Λάξε. Πάει τελείωσε. Την πρόταση την έκανε ο Κόλκας. Ναι. Λέει στους φίλους της ΑΕΚ. Πρέπει να σταματήσουμε να μαλώνουμε. Mm. Επιτέλους. Το κείμενο του χθες σας διενέχει. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και λέει στο τέλος. Ναι. Μόνο ένας τρόπος υπάρχει. Να κερδίσετε εσείς αυτούς. Η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό. Να κερδίσετε και εμάς και εμείς να τους κερδίσουμε. Και έτσι τι γίνεται. Βγαίνει ο ΠΑΟΚ πρώτος και η ΑΕΚ δεύτερη. Έτσι, μπράβο. Γίνεται μια προσπάθεια να ξανααγκαλιαστούν τα αδερφάκια. Όχι, είναι μια, τα ξαδερφάκια. Είναι μια γιατί άλλη τώρα οπτική, μαλώσατε, είναι μια άλλη οπτική. Μαλώσατε παροδικά με, το, ναι. Με τον θείο από το λιμάνι. Να σου πω κάτι. Ναι. Μπράβο στον κόσμο του ΠΑΟΚ, το έλεγα και πριν. Δεν μ' άφησε να το πω. Να δώσω συγχαρητήρια, συγχαρητήρια στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Γιατί είναι ο πιο διορατικός από όλους σας. Είναι αυτός ο οποίος ο κόσμος του ΠΑΟΚ στα Γρεβενά. Που υποδέχτηκε τον Ιβάν Σαββίδη, είπε όλη την αλήθεια. Α, είδα από αυτό, είδα πολύ ρεπορτάζ. Τι... Αποκλειστικό είχε, ήταν ζωντανά το έκανε ο Λίμπερο, έτσι. Γιατί είναι στην καρδιά των γεγονότων, live εκείνη τη στιγμή που συνέβαινε. Ο Λίμπερος με την κυρία Μπούντου ήταν εκεί. Α, τη στέλνουν την εκεί την Ελένη. Κανονικά, ναι. Είπε όλη την αλήθεια, Μαρία Σλαμή. Τι είπε. Ιβάν Σαββίδη, εσύ θα μας φέρεις το πρωτάθλημα. Φωνάζανε. Ναι, εσύ, στο... εσύ θα μας φέρεις το πρωτάθλημα. Ναι. Εσύ, εσύ. Ωραία, ωραία, τόση ώρα, 1,5 λεπτό για μια μπουρδα. Για τσαλτίδι, δηλαδή αυτό το πράγμα. Μπουρδα, αυτό που είπε ο λαός του ΠΑΟΚ. Για τσαλτίδι αυτό το πράγμα. Μπουρδα! Δηλαδή, τι να πω. Μπουρδες βλέπαμε στη Λιβαδιά χθες. Όχι. Λοιπόν, έχουμε Χρήστο και όσοι να τον παρουσιάσουμε. Επίσης μαζί μας. Και βάζουμε ένα θεματάκι, γιατί αρκετά μας εμένα, είναι για τη Δευτέρα. Αποκωδικοποίησε εσύ που μας ακούς την χειρονομία. Παρένθεση. Την λέμε γιατί πολλοί μπορεί να μην την έχουν δει, έτσι. Την λαβεί με το δεξί χέρι του, του μεσαίου του ποδαριού, κλείνει παρένθεση, και τα μικρά χορευτικά βηματάκια δεξιά-αριστερά σε στυλ πατάω κάτι του Βρετανού φόρ του ΠΑΟΚ Τσούμπα Άκμο. Ναι. Έτσι, θέλουμε να την αποκωδικοποιήσεις. Του παγκοσμίου Βεληνικού. Περιμένουμε τις πιο όμορφες ιδέες. Και κάτι άλλο. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ μετά και από τους χθεσινούς πανηγυρισμούς στα γκολ που πετύχαιναν. Γιατί δεν βγάζουν κανένα τίσερτ του στυλ πρίγιο, φυλάκια, πρίγιο, άντε γεια, πρίγιο, δεν μας λείπεις ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή το μήνυμα σου είναι ξεκάθαρο. Okay. Mm. Έτσι, δύο κωδικοποιημένα θεματάκια για να ομορφύνουμε λίγο το πρωί της Δευτέρας, να δώσουμε κάποια έμπνευση για να στείλετε ωραία μηνυματάκια είτε στο Facebook του Λίμπερου, είτε στην εσεμιέρα του Λίμπερου. Να πούμε ότι τρόπο SMS επικοινωνίας προς το παρόν το έχουν κάνει τρία διαφορετικά άτομα. FM. Προσοχή, μην πλησιάζετε. FM κενό μήνυμα αποστολή στο 54-526. Αποστολή στο 54-526. Φωτογραφία ο Πάμπλο Γκαρσία με baseball bat και δίπλα είναι η κόρη του. Η κόρη του, κοίτα. Εδώ, έλα. Ναι. Πρόσεχε λίγο, τι βαράει αυτός. Ναι, η κόρη του βλέπω πάνκο τέτοιο στυλ. Ναι, είδες, θα λατρέψεις. Εναλλακτικό τέτοιο. Τώρα θα αρχίζει διαφορετικά. Ωραία. Θα μιλάει για τον Γκαρσία. Ωραία. Θα δείχνω απλά να ξέρεις. Ωραία. Μουσική, Χρήστο. Και την Τρίπολη. Εσεμεσικό ξεπαρθένιασμα. Αγαπούλες καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να πες τώρα, Μάρια. Να το διαβάσουμε τέτοια παιδιά. Κρίμα είναι. Κρίμα αυτό συνέχεια, ρε Μάρια. Κρίμα είναι. Αυτό τη Δευτέρα. Θα τα πούμε τώρα. Εντάξει, Δευτέρα. Η κοπέλα είναι. Αδιάβαστο.
Βιάζεσαι. Μην βγείτε τώρα και μα διακόψετε τι διαφημίσει. Όχι, τρελαινόμαστε Παναγιώτη. Όταν, δηλαδή, όχι επειδή είναι Δευτέρα και έχουμε. Εντάξει. Άλλε φορέ όμω έρχεται μήνυμα 10 και 5 και διαβάζουμε 12 παρά 20. Εμφανίστηκε η Ηρακλειδέα. Αγαπούλε καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πολλά φυλάκια. Βαλεντίνα, να είσαι καλά. Βαλεντινάκι μου. Μήνυμα ζωή, μήνυμα ελπίδα, μήνυμα φωτό. Δεν σε ξεχνάμε ποτέ. Βαλεντίνα, είσαι κάθε μέρα κοντά μαζί μα. Never, never. Μήνυμα του 883. Ο Πίξλακ είναι Ηρακλειδέα, είναι ο Πίξλακ. Δεν ξέρω. Περώνε και τα μυαλά, λέει. Μην βγείτε τώρα και μας διακόψετε τις διαφημίσεις μετά το διάλειμμα. Μην βγείτε τώρα και μας διακόψετε τις διαφημίσεις μετά το διάλειμμα. Σε καρδιστήκαμε. Περώνε και τα μυαλά στα μίξερ, λέει ο Πίξλακ. Εμφανίστηκε η Ηρακλειδέα. Καλημέρα. Με αυτόν τελευταία είχαμε ψηλό. Που είχε στείλει. Ναι, με το, στην αρχή τη χρονιά για τον Ηρακλή. Σκυμμένο κεφάλι, ναι. Δουλειά. Όχι, ναι. Αρχές Νοέμβρη. Κάπου εκεί. Με τις γκέλες, με τον Ελευθερόπουλο. Μπράβο, εκεί πέρα, πολλά, ναι, ναι. Υπήρχε ένα πόλεμο. Ναι, κάπου τότε εκεί. Που ήσουν πολύ ήσυχο. Έστειλε πολύ ωραίο μήνυμα ο Θωμάς Οστόντον, ο Ηρακλειδέας. Ο άλλος όρθιος και έξινε το πηγούνι. Ελευθερόπουλο. Επιτέλους κανονικός προπονητής που δοκιμάζει, πειραματίζεται, αλλαγές να τις πιει στο ποτήρι. Πάνω στη γραμμή να μαρκάρει τον φορ του Βόλου. Άλλε κινήσει καλέ τσαλτίδε. Και αυτά. Καλά, το περίμενα, εντάξει. Εντάξει. Γιατί ουρλιάζεται εδώ πέρα την Παρασκευή για τον Βόλου. Αυτό το μάθα το παίρνει ο Ηρακλής. Θα το παίρνει και νομοτελειακά ο Ηρακλής. Βέβαια, άμα ο Στόπερ δίνει πάση στον Περόν για να βάλει γκολ. Λοιπόν. Εσύ πες δεν έγινε αυτό. Περίμενε. Μόνο του. Ο Στόπερ στο κέντρο τη άμυνα έδωσε πάση στον Περόν. Μιλά για το δεύτερο γκολ. Ήταν η πίεση του Ηρακλή. Ήταν η πίεση του Περόν. Ο Στόπερ είναι ο Αλέξανδρος ο Γκαλίτσιος, ο γιος του Γιάννη και αδερφός του Γιώργου. Ο οποίος κάνει ακριβώς το ίδιο με ποιον αντίπαλο. Αλλά δεν παίρνει τον γκολ. Με τον Μπάουκ. Που ο Νούπου Σουβόλος νικάει με την Κέρκυρα. Ποιο μάτσο είναι αυτό. Που ο Νούπου Σουβόλος και νικάει. Την Κέρκυρα. Τι κάνει ακριβώς το ίδιο. Επειδή είδα το μάτς, την χάνει χαλβατζίδικα. Επειδή το είδα και το λέω μάτς, τι κάνει. Επειδή το είδα το μάτς δεν είναι. Και εμένα με συνέφερε να έρθει εσύ εκείνο. Ποιο χείρε. Το καλά δεν κάνει. Κάνει το ίδιο κατά 95%. Και απλά το γκολ δεν μπαίνει. Την παίρνει όχι ο Τουράμ. Το πρώτο. Ο άλλος, ο Σέρβο. Ήταν άχαστο, ήταν άχαστο το διπλό σου. Καταρχά να πω κάτι. Να πω μια κάτι το λέγανε όλη την Παρασκευή. Είδα γκολ και λίγο και δυο τις φάσεις και στη γηγήνη. Είμαι σπίτι. Εγώ ξέρεις, δεν χάνω βιταθνική, ναι. Το ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Είμαι και σπίτι. Ναι. Δεν ότι ήταν ψυχα δουλειά, ήμουν έξω, ήμουν με γκόμενα. Λέω τώρα ό,τι και να έχει, δεν έχει Ηρακλή. Ματζιούκι δεν θέλω να ακούω. Γιατί? Ο Ματζιούκι περιέψε, ο Γιώργος περιέψε. Όχι. Άλλος. Πέρα τον κριτικό εκείνον. Περίμενε. Στο Βόλο. Όχι ρε, πλάκα κάνω. δεν υπάρχει. Ο Μαρσέλ. Κάθομαι και ακούω και κάτω Παναγιά Σερών με άνω βρίσκει Σερών. Προχώρα. Και τι γίνεται. Λέω ας ξεκινήσω να κάνω μια δουλειά. Ναι. Σπίτι γίνεται χαμός. Ναι. Γίνεται χωρίς. Μια δουλειά να ξεκινήσεις. Και βλέπω τελειώνει. Άντε λέω σε να ετοιμάζουμε να πάω να δω το. Τι έπεσε, πρωτεθνική. Ναι. Με παίρνει ο Δημήτρης ο ψηλός. Ναι. Μου λέει Ηρακλάρα, είδεσαι. Όπα. Λέω ότι δεν είδα. Έμαθα, λέω, ξέρω, άκουσα. Λέω 0-2. Εντάξει, μπράβο, χάρηκα. Γιατί το βλέπεις, μου λέει. Πού να το δω, ρε Δημήτρη, λέω, να πάω, τι να κάνω, πού να το δω. Λέει, ερτρία δεν έχεις. Και έχω πέσει κάτω. Μαμουνιά της ερτρία, άλλαξε το πρόγραμμα. Περίμενε. Γιατί εγώ τα διαβάζω και ένα μήνα μπροστά. Τι λέει. Ναι, λάθος κάνεις. Εγώ κάνω λάθος. Διάβασα ρεπορτάζ. Έπαθες τη Σαββατιάτικα Αλτσχάιμερ και κάνω εγώ λάθος. Μαμουνιά. Σε δύο ρεπορτάζ. Σε ποια δύο ρεπορτάζ, Ηρακλή, δέκα μέρες πριν, είχε ότι το επόμενο πλέον τηλεοπτικό παιχνίδι του Ηρακλή είναι 2 Φεβρουαρίου με τον Πλατανιά. Μπορεί να είναι εντός χρονερούσε. Όχι. Πού το είδες αυτό. Όχι μάτια μου. Πού το είδες αυτό. Σε δύο ρεπορτάζ θα φέρω. Ξαναδιάβαστα. Αν τα βρω θα φέρω. Ξαναδιάβαστα. Έχει λόγο να πει ψέματα. Ξαναδιάβαστα. Πώς με κόβεις εμένα ρε Παναγιώτη. Βλέπω τον στα σπάτα. Ξαναδιάβαστα. Δεν θα δω. Νου που σου βόλος Ηρακλή. Ξαναδιάβαστα. Κάπου θα το είδε εσύ. Ξαναδιάβαστα αυτούς τώρα. Δεν τους ξαναδιαβάζω. Εντάξει, okay. Το πρώτο. Το είπαμε την Παρασκευή. Στην από τον άξονα να φεύγει ο Ντούνης. Ωραίο γκολ το πρώτο. Ναι, και βγάζει απέναντι αριστερά στον κάνει... τον Γάλλο, τον Γκινμπουγιού, τον Γκι Ενμπουγιού, τον καινούριο. Και αυτός off balance με το αριστερό, μπροστά, με το αριστερό διαγώνιο ψηλά. Πέφτοντας κιόλας, το στέλνει στο παραθυράκι. Τελείως. Πολύ ωραίο γκολ έβαλε. Άλλοι με 10 παίζαν. Εκτός ισορροπίας. Τι? Βόλος. Με 7. Δεν ξέρω πώς παίζει. Γιατί. Τα αποβολή δεν είχε. Έπαιζε το με το βλέπεις.
Κανονικά. Κανονικά. Ναι. Κανονικά. Φυλάκας μια χαρά ήταν. Ναι. Εντάξει, παιδιά, όλα τα λεφτά είναι η δήλωση του. Ποιο? Πες το, ρε. Του Χωσέ Μανουέλ Ρόκα. Τι είπε? Ότι νίκησε η πιο βαριά φανέρα της κατηγορίας, η καλύτερη ομάδα της κατηγορίας. Λάθος, ναι. Η καλύτερη ομάδα της κατηγορίας νίκησε τον πρώτο. Αυτό. Γιατί εγώ επιμένω και συμφωνώ και με Αλέξη Πυρόπουλο και με όλους τους ειδικούς της Εθνικής. Εδώ ο Ματζιούκης έβγαλε δύο άτομα, αν δεν κάνω λάθος, το τέλη Σεπτέμβρη. Ο Ηρακλής αδείξει φέτος τον εαυτό του. Όχι τώρα την ομάδα που έχει αυτή, με το ρόστερ που είχε τέλη Αυγούστου. Μπορεί να πήρε ανάσεις. Και ο Άρης την πρώτη χρονιά που δεν ανέβηκε, αδείξει τον εαυτό του. Και τώρα ο Άρης, με αυτούς τους παίκτες που έχει, χθες αδείξει τον εαυτό του. Δηλαδή. Ρε, άμα δεν κερδίσει τώρα, τι αδείξει τον εαυτό του. Παράδειγμα, ο αδερφός μου ο Pixelax, ας βγει και ας μου πει. Αν το ρόστερ που έχει ο Νούπου Σου Βόλος το είχε ο Ηρακλής, αν λέγαμε αρχές Σεπτέμβριο ότι ο Ηρακλής σίγουρα ανέβηκε. Ο Νούπου Σου Βόλος έχει μπέο. Με στόπερ, δηλαδή δες τα στόπερ του Ηρακλή και δες τα στόπερ του Βόλου. Τα στόπερ του Βόλου τα είδα. Ναι, Αλέξανδρος Γκαλίτσιο. Και εσύ με τον Γιαννίτσι έπαιζες. Με αυτόν είναι πρώτος. Με τον Γιαννίτσι έπαιζες. Δύο τώρα κλάσεις. Ήρθε ο Ισπανός. Ζιαμπάρι, Κουκόλι, Γιαννίτσι. Τρεις φορές πάνω από τον Αλέξανδρο Γκαλίτσιο. Μπορεί ο Αλέξανδρος, άσε που είναι 25 τότε, παιδιά, μπορεί σε δύο χρόνια να τον θέλει η Arsenal. Αυτή τη στιγμή πάντως δεν τον θέλω στον Ηρακλή. Τον γιο του Γιάννη και αδερφό του Γιώργου. Να είναι καλά το παιδί, να έχει την υγειά του, έτσι. Και ωραία, πάσα εδώ στον Περόν. Όχι, δεν έχει γίνει φάση. Όλο το σμί στο τέλος. Δεν είναι πάσα. Δεν είναι πάσα. Ναι. Αλλά τώρα, Παναγιώτη, συγγνώμη, πάρε και δες το ρόστερ του Βόλου. Και πες μου πόσο ξέρεις. Και είναι πρώτη αυτή. Είναι πρώτη. Δεν λέω καλή, κάτσε μην παρεξήγηση. Ναι. Καλός είναι ο Ουγγιαλίδης. Πεκταράς ο Μέντα. Ο Εργοτέλης δεν είναι καλύτερος. Ο Εργοτέλης είναι το ρόστερ. Παίζουν φανταστική μπάλα με νέα παιδιά. Μπράβο τους. Ναι. Μπράβο. Εγώ... Είναι... Sorry που το ξαναλέω ρε παιδιά, πέμπτη φορά φέτος. Άλλαξε προφανώς η ανθρωπογεωγραφία της Β' Εθνικής. Έχει γίνει πιο νεανική. Καλό είναι αυτό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλό είναι. Γιατί μέχρι και πριν 2-3 χρόνια ο Ηρακλής με το ρόστερ αυτό θα του δίναν το πρωτάθλημα το Σεπτέμβριο. Με το ρόστερ με το οποίο ξεκίνησε. Όχι αυτό που έχει τώρα, ναι. Με αυτό με το οποίο ξεκίνησε. Τώρα εσύ σαν να μου σου λέω. Ο ΠΑΟΚ να ήταν τώρα πρώτος στην Super League με 5 παίκτες στην ενδεκάδα που δεν τους ξέρει ούτε η μαμά τους. Θα σου έλεγα πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε. Καλά, έχει δρόμο ακόμα, ρε, εντάξει. Διάλυμα. Τώρα πώς είστε πίσω. Έχει πολύ. Τι έγινε, ρε, ο άλλος έμεινε, ε? Το καμάρι του Μαρόκου, ε? Ο δουλευταράς, ο εργάταρος του ΠΑΟΚ. Ήρθε η δόση από το. Πώς τη λένε. Όχι την Παρασκευή, πάλι φάπα, πάλι άλλα έλεγες. Όπα, τι έγινε, τι έγινε, ο προπονητής το θέλει και φεύγει ο Μαρόκου. Μ' άκουσε ο Ιβάν, λέει μας ξεφτιλίζει κάθε μέρα η Τρόικα εκεί στο Λίμπερο. Ρε, θα δώσω κάτι παραπάνω. Μπροστά, να μείνει. Τα στήθια μου μπροστά θα βάζω για να μείνει. Ο Καντουρί. Το καμάρι αυτό. Ο ναι. Καντουρί που την Πέμπτη λέγανε δεν μπόρεσε ποτέ να μπει στο ρόλο. Δεν ήταν φίλος. Δεν πρόσφερε στο κλαμπ κτλ. Την Παρασκευή έγινε το καμάρι του Μαρόκου. Έτσι. Φίλε, είναι εκπληκτική. Κρύο, άχρωμο, άγευστο. Τουλάχιστον εμεί είμαστε μια ζωή στο ξεφωνητό. Δηλαδή. Δεν υπάρχει καμιά μετάπτωση. Να τους πούμε μπράβο παιδιά ή οτιδήποτε άλλο. Χθες εδώ μεταξύ ο Παντελής δίθηκε Ερέρα. 37-63 κατοχή. Ορίστε. Κατοχή, κατοχή. Όπα. Για να πάμε στο break. Ένα μήνυμα από Γιώργο Ιταλό και μία μηνυματάρα από τον θεό της μουσικής αυτής της εκπομπής, τον 472, ο παδό του Άρεος. Πρώτα Γιώργος Ιταλός. Τι όμορφο σκυλάκι. Πώς τον λένε. Τιν. Έλα εδώ. Και πάμε τώρα στο μήνυμα του 472. Γιώργο Ιταλό, φανταστικό. Να είσαι καλά. Παντελίδη, φόρα ένα γυλαίκο από αυτά που φωσφορίζουν και τράβα να παρκάρεις αμάξια έξω από κανένα σκυλάδικο. Να και η μουσική η αιχμή. Θεωρεί τον 53χρονο περαιώτη coach του Άρη σκυλά. Μόνο που έχει δικό του μαγαζί. Δικό του μαγαζί. 472 να πάει να... Έχει δικό του καρτούτσο. Μαγαζί με ρούχα και καφέ, οπότε δεν έχει... Δεν έχει με ρούχα και καφέ. Και με ρούχα έχει, ρε. Δεν έχει. Όχι. Και με ρούχα, ρε, ο άνθρωπος, σίγουρα. Το κλείσε, λέμε. Στο κέντρο του Πειραιά, ρε, παιδιά. Στο κέντρο του Πειραιά, όπως λέτε. Στην Τρούμπα έχει καφέ μαζί με έναν άλλον. Τρούμπα. Έχει μπαράκι. Άκι που κατεβαίνουν τα Αμερικανάκια. Και μαγαζί με ρούχα, ρε, ο άνθρωπος. Και εκεί ξεδίνανε. Τέλος πάντων, εμείς τον πήραμε για προπονητή. Είναι ο Αργιανός. Ούτε για μπουτίκ, ούτε για τέτοιο. Παντελίδη, φόρα ένα γυλαίκο από αυτά που φωσφορίζουν και τράβα να παρκάρεις αμάξια έξω από κανένα σκυλάδικο. Τρούμπα. Και μήνυμα θαλαμοφύλακα προς εμένα, ο παδός του ΠΑΟΚ,
Τι είναι πιο ακίνητο? Α. Ο Λευκός Πύργος. Β. Η Λαμία στον γκολ του Άρη στο Χαριλάου. Γ. Η άμυνα του Αστέρα στο goal, στα γκολ του Ολυμπιακού. Πού να βρεις τη λύση. Μπερδεύτηκες. Η άμυνα του Αστέρα στα γκολ του ΠΑΟΚ. Α, ναι, σωστά. Αχ, τώρα μας κατατρόπωσε. Τώρα μας κατατρόπωσε. Δεν τρέπεστε, ρε. 18 τελικές και τρέπεστε, βρε. 18 τελικές και προχωρήσει. Βρέξει γιάντες πλάκας. Άρες Μπέθερο, Άρες Μπέθερο. Σούμε. Δεν βάζει τον άλλο μπροστά, ε. Χωρίς επιθετικό, ρε. Έτσι. Ο Καλτσάς τι έγινε? Εδώ να πω κάτι. Τιμωρημένος. Επέλεξε το μάτσα τώρα. Επέλεξε τον Ολυμπιακό. Να πω κάτι. Απαράδεκτο. Κράζω. Απαράδεκτο. Οι Γκλέσιες δεν βάζει, ρε φίλε. Απαράδεκτο. Βάλ τους μέσα και με άλλο τρόπο. Περίμενε από εδώ. Άνα, μπράβο. Άνα, μπράβο. Βάλ τους μέσα και με άλλο τρόπο θα χάσεις. Αχ, το χεράκι μου πονάει. Ποιο χεράκι είναι χαμένε? Τρελός είναι, ρε. Δεύτερο μισάωρο εδώ πέρα στην Τρόικα. Πάμε μαζί με Ασφάλειες Μαγαριτόπουλου. Επειδή το αυτοκίνητό σας είναι πολύτιμο, σε Ασφάλειες Μαγαριτόπουλος είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απαίτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σας ανάγκες. Πληροφορίες τώρα στο margaritopoulos.com και στο νέο τηλέφωνο 2310-911-701. Μαζί μας έχουμε και τον Γιαβορίδη Σπύρο, ο οποίος βρίσκεται στην Κάτω Τούμπα, 7 Λόφου 31 και στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2315-53-9310, ένα όνομα εγγύης στο σέρβις κομμάτων και ρολών, όπου μπορείς να επισκευάσεις παλιές σου μπαλκονόπαρτες και να τις κάνεις καινούργιες με λίγα μόνο χρηματάκια. Ζητώ από τον Χρύσανθο Τσαλτίδη να μαζευτεί λίγο κόσμο. Δώσε λίγο μια ανάσα για να μαζευτεί, γιατί από διαφημίσει καμία του χάνουμε πολλέ φορέ. Δώσε, Χρήστο, δώσε. Εντάξει, μαζεύτηκαν. Μαζεύτηκαν. Ναι, να το διαβάζαμε πρώτα, ρε, εσύ, το 705. Στέλνει τεράστιο μήνυμα ο 705. Να το διαβάσουμε, Χρύσανθέ μου, και μετά, παλικάρι μου. Πάλι στο πάγο θα πει. Λοιπόν, ορίστε. Διαβάζω μήνυμα 705 και ο Τσαλτίδη ετοιμάζει να δούμε το βιντεάκι, μήπως και λέει ψέματα ο 705, μήπως ψευτρώνεται. Βάλτε και δείτε στο πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ, παρένθεση, κεφαλιά Μάτος, κλείνει παρένθεση, την αντίδραση του μαύρου αμυντικού του Όφη. Εδώ πέρα σημείωση συντάκτη είναι ο Μπράουν, για τον οποίο ο Κιώσης με ενημέρωσε ότι είναι Γερμανός, Κρίστοφερ Μπράουν, Γερμανός στυλ Μπόατεκ, Γκανέζοι οι γονείς του, που η μπάλα περνάει λίγο πάνω από το κεφάλι του. Και αντί αυτός να πηδήξει να την κόψει, κάνει αυτό που θα δείτε. Άντε, που μιλάνε και οι εξηγιαντές της χώρας. Ντροπή. Λέει ο αδερφός 705. Για βάλα δούμε τον γκολ. Έχει 5 αστέρια τιμής από την Τρόικα. Για βάλα δούμε τον γκολ. Και ο Τσαλτίδης. Παραμάζωμα αμάτως. Είναι η εκτέλεση του κόρνερ, του Ντιέγκο Μπίσεσβαρ, από τα αριστερά με το δεξί. Όπου ο Μάτος κάνει ό,τι κάνει και στο γεντί κουλέ, στο μάτς του πρώτου γύρου. Σηκώνεται ανενόχλητος. Μόνος, σαν μια εναέρια καλαμιά. Έρχεται με φόρα, δεν σηκώνεται ανενόχλητος. Σε ποιο λεπτό είναι? Αμέσως. Στο 23. Στο 24 το κόστος του Μάτος. Επάνω 23 και κάτι. Και 24. 22, εδώ το μάτς έβαλες. Ορίστε. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι. Και στην Κρήτη ο Μάτος σηκώνεται ως εναέρια καλαμιά στον κάμπο. Να τον γκολ. Είμαστε στο 24ο λεπτό. Τσακ. Ορίστε. Κάτσε το εδώ. Όχι από εδώ, τι από την γελάς, άλλη. Τι γελάς, χαμένε. Δεν είδα καλά από εδώ πέρα. Εγώ δεν λέω, το λέω, δεν το είδα καλά. Τι γελάς, ρε Τσαλτίδη. Να το δω παλιά ξανά. Δεν έχω δει τίποτα. Τι γελάς. Μετά την να το δούμε τη τώρα. Σουβλακιά, να το τα έχω κλείσει όλα. Να το δούμε τώρα. Ενώ στον γκολ του Άρη με τη Λαμία που πηδάνε, δεν πηδάει και δεν πηδάνε 8 άτομα. Αυτά, αυτά μπάλα. Ναι. Ναι, πού είναι, ρε. Φοβάται, μην το χτυπήσει μπάλα. Άντε, ρε. Κάτσε εδώ πάλι, ποιος που είναι, αυτό με μπερδεύει εγώ. Αυτός εδώ, εδώ, πάνω στο δοκάρι. Α, ναι. Άντε ρε, πες μου πάνω το δοκάρι, βάλ το ξανά λίγο, σε παρακαλώ. Φοβάται, μην το χτυπήσει μπάλα. Ναι, βάλ το λίγο, πρώτο δοκάρι, πάμε. Ρε φίλε, σε βάζω ρε μαύρακλα ναι. Στο δοκάρι πάνω. Για άλλο λόγο μπήκε εκεί. Σήκω ρε φίλε. Δεν μπορεί να σηκωθεί. Δηλαδή και το άμα το χτυπούσε το κεφάλι μπάλα. Την έχει... ανιψιά του κι όση να βάλω άλμα. Θα σηκωθεί προς τα πάνω έχει, το κοριτσάκι. Δεν έχει άλμα. Δεν έχει άλμα. Χρήστο! Δεν παραγγελάτε. Βάλ το Χρήστο, βάλ σοβαρά. Sorry. Κακομύρινες. Να πω την αμαρτία μου. Δεν το πρόσεξες. Εγώ δεν το είχα προσέξει. Βλέπω ότι σηκώνεται ολομόναχος. Θέλω να το δω από αλλού. Τζουμπά. Τι, από άλλη κάμερα θες. Ναι, και άλλη μία. Βάζεις τι για τον Ακπομ. Βρετανική σόουλ. Και όπως είναι η μέρα, βάλε Massive Attack, ρε, το Blue Lines. Τέτοιες μέρες είχατε μπροστά σας και θα έχετε ακόμα μέχρι τον Μάιο. Τι ώρα περνάς πάντως, Τζαλτίδη. Το έχεις πάρει απόφαση. Πίεση 0. Τέλειωσε η χρονιά στο Άρης ΠΑΟΚ. Ναι, δεν βλέπω τι γίνεται. Ποιος έχει πίεση 0 εδώ.
Τι λες, στον Άρη πάνω το διαλύσει. Είσαι τρελός, ρε. Στον Άρη, εγώ χαμός γίνεται κάθε μάση. Βλέπω, κάθε Δευτέρα μπαίνεις το μέρος και για Άρη μιλάς. Συγγνώμη, γιατί λένε ότι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ η αποστολή στην επιστροφή. Τι είχε σε κυκλοφοριακό. Γιατί. Δεν κάνω πλάκα σου. Τουλάχιστον ξεδιψάς, ανοίγει νερά ο Καρυμπίδη. Έκανε πολλές ώρες, παραπάνω ώρες. Ας βάλει και κρασιά. Το γιατί το βράδυ βγάζει, μιλάει ο Τάσος ο Πακλατζής. Καλημέρα Τάσου. Με τον Δημήτρη τον Διαμαντόπουλο. Καλημέρα Δημήτρη. Με τον είδε, τι δεν είπε ταλαιπωρήθηκε. Και λέει. Μήπως δεν γεμίσαν τα ντεπόζιτ. Εννοεί ρε φίλε ταξίδια. Ταξίδια από τη Λιβαδιά στη Θεσσαλονίκη με το πούλμαν. Αυτή ήταν η ταλαιπωρία. Δεν πήρα, δεν πήρα 10 ταξάκια. Γιατί δεν νοικιάζεις 5 ελικόπτερα ο πρόεδρος να τους μεταφέρει. Τα έχει νοικιάσει όλα δίπλα. Τόσο νερά θα πουλήσει στην Κίνα ρε φίλε. Που να αρχίσω να κατουράνε αυτοί. Αυτοί άσχημα. Εδώ φτάσουμε. Τι ωραία που είναι η ζωή, άμα όλα κυλάνε, αβαβά. Να βγάλει και κρασιά ρε φίλε, να βγάλει και κρασιά. Α, την ίδια κάμερα. Κάρι γουάιν. Θες του Μαυρούκου, ε. Θέλω να πω άλλη κάμερα. Καλωσορίζουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα τον γερμανό αμυντικό Κρίστοφερ Μπράουν. Δηλαδή έναν Τζερόμ Μπόατεκ των φτωχών. Α, το έχω για θέμα για τον αδερφό τον Μπόατεκ, τον Γκέβιν Πρινς, τον Μπεκταρά, την Μπεκτούρα αυτή. Και δεν το έχω βάλει γάμο, μετά με 1002 αηδίες που λέμε, που πήγε στην Μπαρτσελόνα για τη Σασουόλο για 5 μήνες. Την Μπεκτούρα. Και ο αδερφός η Απάτη πήρε παγκόσμιο κύπελο. Η Απάτη ο αδερφός. Με φανέλα Γερμανία. Και δεν έχει πάρει τίποτα ο Κέβιν Πρινς. Η Μπεκτούρα. Που άμα έρθει στον Ηρακλή, τον ανεβάζει μόνος του τώρα πρώτο. Μόνος. Μπράβο, Μάρη, φέρτε το. Θα κάνει 15 δουλειές. Θα τσοντάρει ο Ιβάν. Μόνος του. Και υπάρχει βιντεάκι, το έχεις δει αυτό. Που λέει αν πήγαινε στην Ισπανία σε ένα από τους δύο μεγάλους πριν από χρόνια, πού θα πήγαινε? Βαλένθια. Εννοείται ρε Αλ Μαδρίτης. Από μικρός φορούσα την ολόλευκη φανέλα. Ρε φίλε, και πάει στην Μπαρτσελόνα. Μπράβο ρε Κέβιν Πρινς. Και η Απάτη η άλλη που έπαιξε στη Σίτι. Φόρεσε φανέλα Σίτι. Που άμα ρωτήσει τώρα χίλιους οπαδούς στη Σίτι, θυμάστε τον Μπόατεκ στη Σίτι. Αμφιβάλλω αν ένας πει ναι. Αμφιβάλλω. Η Απάτη πήρε παγκόσμιο με τη Γερμανία. Αυτή τεράστια αμυντική Απάτη. Ο Μαλεζάς μπροστά του είναι τρεις κλάσεις πάνω. Στελάρας. Πραγματικά. Στελάρας. Πραγματικά. Παιδιά, περιμένουμε μηνυματάκια. Βάλε, εσύ που μας ακούς. Και την άμυνα της Τρίπολης, ρε, με τον Ολυμπιακό. Εσύ που μας ακούς, αποκωδικοποίησε την χειρονομία, δηλαδή την λαβή με το δεξί χέρι του μεσαίου του ποδαριού και τα μικρά χορευτικά βηματάκια δεξιά-αριστερά του Τσούμπα Ακπομ. Είναι παιδιά Ακπομ, δεν είναι Ακπομ, δεν είναι Γάλλος. Βρετανός είναι ο άνθρωπος. Τόνιζε σωστά. Δηλαδή έλεος. Το λέω, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου εδώ και για ένα μήνα. Έλεος. Ακπομ. Δεν είναι Γάλλος. Βρετανός είναι. Να λέω κι εγώ Τσαλτιδής. Παπαδοπουλός. Αν είναι Παπαδοπουλής, το σωστό. Τι σημαίνει, σαν να πατάει κάτι με τα βηματάκια αυτά. Αποκωδικοποιήστε. Και φυσικά σχολιάστε το μήνυμα του οπαδού του Πάου Θεραμοφύλακα. Τι είναι πιο ακίνητο? Α, ο Λευκός Πύργος. Β, η Λαμία στο γκολ του Άρη στο Χαριλάου. Γ, η άμυνα του Αστέρα στα γκολ είναι του Ολυμπιακού. Ντροπή, είναι ντροπή να βάζουμε ένα τέτοιο και να μην έχει ΠΑΟΚ μέσα. Ναι, για τέτοια, ναι, πραγματικά. Που παίζουν όλη τη χρονιά το αγάλματα. Ας γινόμασταν αγάλματα αυτή τη μαύρη ώρα. Κοίτα εδώ την αγέλη, την αγέλη της Αρκαδίας. Κοίτα εδώ. Τι αγέλη, ρε, βάλε λίγο νότα. Κοίτα εδώ την αγέλη. Και αυτή παλιά στην πλάτη της άμυνας. Κινείται στον άξονα. Βάλε λίγο αγάλματα. Ο διεθνής Κώστας Φορτούνης. Φαρμάκι κόρη του Μπίσεμπαρ. Τους παίρνει παραμάζωμα αμάτος. Και η ανάσα της 4 κάνει τον Mr. Brown is dead να κοκαλώσει στη γραμμή. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Ξύπνησε ο ηλίτης μέσα του. Απλά πράγματα. Ξύπνησε ο ηλίτης. Βάλε τη φάση του 70 που πήγε και λέει ο Ποτένης από εκεί πέρα από το κέντρο. Να δεις τι γίνεται. Το χάνει ρε φίλε. Στο τέλος κάτσε ρε, το αποκρούν αυτό. Το αποκρούν αυτό. Αφιερωμένο σε όλους τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ. Ωραίο, μπράβο. Ετεροχρονισμένα για το Άρης Λαμία πρέπει να το βάλουμε. Για τον γκολ του Άρη με τη Λαμία. Έτσι πάει αυτό, εδώ. Που πέρασε από 17 κεφάλια η μπάλα. Άγιες διπλό, ναι. Μπράβο Μάριε. Άμα ξέρεις ότι ρε φίλε. Επιλογή Σφακιανάκης Μάριο Ασλαμά. Έτσι. Μπράβο Μάριε. Όχι Τσαλτίδη, ένα ωραίο κομμάτι. Εσύ είναι ποιοτικό. Παλαμάκια χτυπάς. Κοίτα εδώ τι κάνει, κοίτα εδώ, 7 παίκτες, κοίτα εδώ Ποσειδόνιο. Ποσειδόνιο, κοίτα εδώ. Αντερεχάμε. Ρε αποκρούει στο τέλος. Τους κάνει κουτούς. Φράσε με κουτούς τους κάνει 7 παίκτες γύρω γύρω. Να βάλω το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ. Για βάλτε. Στην Τρίπολη. Βάλτο το δεύτερο. Ίδιο είναι. Αντερεχάμε. 17 ευκαιρίες κάνει η άλλη μαμά. Περίμενε. Άκου. Άκου τώρα. Έλα. Αμπρακατάμπρα. Αφιερωμένο στην Κρήτη. Σε 5-6 εβδομάδες. Και σε 5-6 εβδομάδες.
Θα είμαστε. Και λίγο η άμυνα του Άρη. Και λίγο άμυνα του Άρη. Για πρωτάθλημα. Και σε 5-6 εβδομάδες. Και σε 5-6 εβδομάδες. Θα είμαστε. Για πρωτάθλημα. Θα είμαστε. Για πρωτάθλημα. Βέβαια το αγάλματα χθες είναι και η άμυνα του Άρη. Έτσι. Πολύ ωραία. Κοιτάει ο Ματίγια, δίνει πάσα στον αντίπαλο. Ο Τσαμπούρη σεντράρι, τον κοιτάει ο Κορχούτ. Πολύ χρόνο. Αφήνουνε πολύ χρόνο. Παίρνει τον μπάσα παραμάζωμα. Το πιο παλικαρίσιο γκολ τη αγωνιστική το βάλει Λάρισα, φίλε. Του αφήνουν. Επειδή έπεσε με 10. Τι? Ναι. Όχι. Και το πιο όλη ωραίο... η κίνησή του είναι και φίλε. Και το πιο ωραίο πέναλτι δεν το πήρε ο Παναθηναϊκός. Πολύ Παναθηναϊκός. Ο Μόρις δεν τα βάλει με τον Κουρμπέλη. Βρίζει. 15 μέρες Κουρμπέλη. Τα βάζει χωρίς λόγο στο τέλος. Βρίζει στο σουτ. 1-1. Ρε Κουρμπέλη. Ορκίζεσαι και στην Παναγία. Τι. Πέναλτι. Έχουμε 2018. Το τραβάει όλο για πέντε. Το πέναλτι τι λες. Όχι, του Κουρμπέλη. Α. Όχι του Μακέδα. Α, ναι, στο Μακέδα γίνει. Ναι. Στη φάση του Κουρμπέλη που ζητάει Κουρμπέλη και αυτό πέναλτι. Και κερδίζει κόρεν εκεί πέρα. Κάτι του λέει όπω γυναίκα. Και του λέει ο αμυντικό το παιδί είναι. Όχι ο Σετσέροβιτ. Ο άλλο ο Ωραία ποδοσφαιρική κουβέντα. Αυτό που λέει ο Ασλάμα για του Μπόατεκ είναι θέμα επιλογή θέση. Αν ο Πριντ επέλεγε να γίνει δεξί μπακ, θα έπαιζε και αυτό City. Αν ο Ζερόμ έλεγε θα γίνω φορ, θα έπαιζε στον Άρη. Όπως παραδείγματος χάρη ο Τσάβη, αν έλεγε θα παίξω φορ, θα έπαιζε στη Χιρόνα και ο Καφού, αν έλεγε θα παίξω εξτρέμ, θα έπαιζε στη Λέτσε. Όσο περισσότερο ταλέντο έχεις, τόσο πιο μπροστά πας. Εκτός αν θες να παίξει υψηλό επίπεδο και πας σε πιο πίσω θέσεις. Παράδειγμα, σε εμάς στην Ελλάδα, ο Αβραάμ ξεκίνησε μεσοεπιθετικός. Έγινε στόπερ και έπαιξε υψηλό επίπεδο. Αλλιώς θα ήταν στη Β' Εθνική φορ. Ποιο το λέει αυτό, αν επιτρέπετε. Φίλο μου, Γιώργος. Γιώργος. Δεν έχει άδικο, αλλά έχει διώξει αυτό το νόμισμα, φίλε. Είναι και αν μπορεί, έτσι. Δημιουργικά τι μπορεί να κάνει. Γιώργο, χίλια μπράβο καταρχά που ασχολείσαι έτσι με. Γιατί αυτό είναι. Το έχω αυτό θέμα για καθημερινή, όχι για Δευτέρα. Είναι ο Γιώργος που σε έχει ξεφωνήσει καμιά 50 φορές. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. πάρα πολύ ωραία επιχειρηματολογή. Και αφού Τζερόμ με τον Άρη δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Ο Τζερόμ Μποάτεκ, αν έρθει σήμερα στον Ηρακλή. Στον Ηρακλή, αν έρθει σήμερα ο Τζερόμ Μποάτεκ, ειλικρινά σου μιλώ, δεν θα ενθουσιαστώ, Γιώργο. Πιάνω τι λες, την αναλογία με τις θέσεις. Ο Τζερόμ Μπόατεκ, αν έρθει σε αυτόν τον Ηρακλή, εγώ προσωπικά Σγιαμπάρι δεν βγάζω για να παίξει ο Τζερόμ. Πέστα. Απλά πράγματα. Αν ήμουν ΠΑΟΚ, Βαρέλα δεν θα βγάζα. Για να παίξει ο Τζερόμ Μπόατεκ. Λοντίνγκιν πήρε Ολυμπιακός. Ναι, ο πρώην της Ξάνθης είναι το παιδί. Ναι, ο πρώην της Ξάνθης. Δηλαδή, έλεος. Ναι, αυτό λέει, θα... αλλά θα παίξει αμυντικό χαφ και θα βγάζει γκολ. Ποιος? Ο Τζερόμ Μποάτεκ. Αμυντικό χαφ. Και θα βγάζει και γκολ. Όποτε έχει πλησιάσει στη μεγάλη περιοχή αντιπάλου και επιχείρησε σουτ, η μπάλα αναζητούνταν έξω από το στάδιο. Έτσι είναι, ρε παιδιά. Και ο Βιτόλο, ρε φίλε, είναι αμυντική χαφάρα. Στη αλλά β' εθνική λέει ναι. Άνθρωπος, στη β' εθνική, ναι. Στη β' εθνική. Έκανα χαίρο πολύ τώρα. Τι έτσι, το κάνουμε. Εδώ βγάζει ο Μουμίν. Μια χαρά αμυντικό χαφ είναι για Ελλάδα, Μουμίν. Μια χαρά αμυντικό χαφ. Και τον έφαγες. Και αλλαγή στον μπακ. Μια χαρά. Και για μένα, ναι, δεν ξέρω αν ήταν άλλοι οι λόγοι. Δεν ήθελα να φύγει ο Μουμίν. Το λέω και τώρα. Από τον Ηρακλή δεν ήθελα να φύγει ο Μουμίν. Όπως το λέω. Και στεναχωριέμαι που δεν εφόρησε έστω μια φορά τη φανέλα του Ηρακλή ο Λιμπέρης, ο Στεργίδης. Να πω και το άλλο. Γιατί στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Ερώτηση για τους Ηρακλειδείς. Πιξλάκι για σένα και τους Ηρακλειδείς. Γιατί χαλάστηκα που δεν είδα προχθές Ηρακλή. Για έναν παίκτη. Για ποιον λόγο. Άντε να δω πόσο με πιάνετε. Για έναν παίκτη. Το μαθαίνω ότι το είχε το μάτσι η R3 και ήμουν σπίτι, δεν το είδα. Βάλε, στο βάλω να το δεις. Για ποιον λόγο. Να στο βάλω να το βλέπεις. Όχι, ρε φίλε. Να δω το μάτσι. Ναι, για να δεις τον παίκτη. Α, ναι, θέλω καμιά κίνηση να δω. Να δω λίγο ένα λεπτό να τον δω. Τέλος πάντων, για πες. Που λένε μου, τον υμνώ εδώ και χρόνια. Για τον Κουρμπέλη, με τον Μόρα. Γιατί τι τσατίζει τον Μόρα σήμερα, τον πιάνει. Ρε Κουρμπέλη, ζητά λε και γυρνά και λε να μα την Παναγία με σμπρώχνει. Και το δείχνει από δύο κάμερες και γελάει η κοινωνία όλη. 2018 έχουμε. Σε πάμε, σε κάνουμε. Και το καταλαβαίνω. Σαν αρχηγός του Παναθηναϊκού να βγάζεις αυτό. Το θυμό, την οργή και το αφιψηλού. Μέχρι ένα σημείο. Αλλά όχι και έτσι ρε εσύ. Κάτσε ρε Κουρμπέλη λίγο. Κάτσε, άμα ήταν και στον πάγο το γενικούσα. Θα σε γενικούσα. Εντάξει, τώρα επειδή εδώ πέρα είναι Αθήνα και δεν έχουμε να μας κολλάτε, μας κάνετε. Θα το έκανε αυτό ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Θα τον είχαμε τώρα ένα μήνα εκπομπή. Εσύ χαλάρωσε λίγο. Χαλάρωσε λίγο ρε εσύ. Η ζωή εν τάφος, στρατής Μιλεβίλης. Ναι, αυτή μου αρέσει πάρα πολύ, Μάρη. Ξεκινάει, το βλέπω, ναι, ναι, το βλέπω. Ξεκίνησε ένα σόρι. Από το καλοκαίρι. Στο Τιτσάνι δεν έπαιζε αυτή. Η κοπέλα, ναι, ναι, την Εβραία κάνει. Ναι. Ναι. Που φεύγει τελικά, Καταπτική είναι. Ναι. Καταπτική ηθοποιός. Καταπτική. Δηλαδή ρε Κουρμπέλη έλεος.
Εντάξει, έλεος. Ήρεμα. Και ορκίζει την Παναγία. Δεν θα το δούμε. Δεν έχουμε δεν δεκαετία του 70 που ήταν μια κάμερα στα επίκαιρα πάνω από τα. Έξω από το γήπεδο. Τι μπορεί να λέγανε με τον τέτοιο, με τον προπονητή Λάρισα Οδόνη. 1-1. Ένα-ένα. Το παιχνίδι. Μιλάμε αρκετή ώρα. Ναι, 1-1. Ένα-ένα. Πάμε, είπε για Βαγγέλη Μόρα. Βαθιά υπόκληση στο Βαγγέλη Μόρα. Το έχω αυτά μαζεμένα. Το έχω θέμα περίπου 25 μέρες πριν. Mm. Που τον βγάζει ζωντανά από τη Λάρισα μέσω Skype στην εκπομπή το. Ή στο Open ή στο Γκολ χωρίς σύνορα. Δεν θυμάμαι. Ή στην εκπομπή του Sky ή Κυριακή πρωί, Κυριακή μεσημέρι. Μπράβο, ρε Βαγγέλη Μόρα. Ξέρετε, απίστευτο λόγο. Χωρίς μισή διακοπή. Τρομακτική άνεση. Μπράβο. Είχα χάσει λίγο επαφή μαζί σου. Εκεί λόγω Ιταλίας. Απίστευτος. Απίστευτος. Και είναι φυσικά ο νέος βοηθός από τη Λάρισας, έτσι. Χθες, μέχρι να μπει μέσα, είναι όρθιος και δίνει εντολές κανονικά. Οκ. Okay. Ωραίος. Ρόλος. Μπράβο. Με την καρδιά σου, με αγάπη. Μπράβο. Μπράβο. Ο αδερφός του το παιδί είχε πεθάνει. Τι παξίλο. Είχε, ναι, είχε πρόβλημα κάτι το παιδί. Είχε πρόβλημα υγείας. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Ναι, δείχνω κι εγώ. Ήταν στην Ιταλία και κάνανε έρανο. Ναι. Έρανο. Είχε κάτι είχε γίνει. Ναι. Το παιδί λέει το αφιερώνω στον αδερφό του. Το είχα προσχεδίσει στον αδερφό μου, λέει αυτό. Ότι θα γυρίσω εδώ και θα το κάνω με την καρδιά μου κτλ. Μπράβο στο Βαγγέλη το Μόρα. Μπράβο. Χίλια μπράβο στο Βαγγέλη το Μόρα. Τώρα για τον γκολ που είπε. Ναι. Παλικαρίσιο, φίλε. Παλικαρίσιο, βέβαια. Χοντρή γκάφα του Μαυρομάτη. Εντάξει, ναι, κάνει την γκάφα, αλλά σου κάτι, το παλεύει πολύ. Αλλά χώνεται ναι, πάνω στη γραμμή, απέξω με το κεφάλι, την παίρνει, φεύγει. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, και τον γκολ είναι παντοφλέ, έτσι. Το βάζει με παντόφλα. Του έχει βγει το παπούτσι. Πολύ. Και εκτελεί. Πολύ λίγο κόσμο Παναθηναϊκός. Ο Ντέλετης. Και στο πέταλο δεν είχε. Δεν κατά. Παναγιώτη, το ΑΚΑ αδικεί πάρα πολύ. Όχι, μα στο πέταλο δεν είχε ούτε οργανωμένο. Αυτό ναι, δεν είχε. Αφού είχαν τον μπούρμπουλο από τη Λαμία, ρε φίλε, μεσοβδομάδα. Τι να κάνει τώρα, είσαι Παναθηναϊκός τώρα και κάνει. Τι να κάνουμε. Έτσι να έχουμε, κάνουμε λίγο κουσκούς, ρε παιδί μου, γιατί δεν έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Χίλια μπράβο πλέον. Στην Πεκτούρα, τον Οριουέλα του Απόλλωνα Σμύρνης, που μπαίνει τερματοφύλακας και κάνει δύο μεγάλες αποκρούσεις. Γιατρός. Δηλαδή δεν ξέρω αν τις είδε ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, ο γκολκίπερ του Αστέρα Τρίπολης, στα φάουλ έτσι πέφτουνε, όχι όπως του Βιερίνια. Έρχεται ο Γιακουμάκης, έρχεται. Αν τα είδε ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, έτσι πέφτουνε στο φάουλ, κάτω δεξιά, πολύ πιο δύσκολο. Δεξιά στο έδαφος κάτω, στη ρίζα της Δοκού. Ποδοσφαιριστής μέσα, έτσι. Μιλάμε για μέσο. Που μπαίνει και αποκρούει φαουλάρα. Και μετά βγάζει και τετατέτ. Στα αριστερά. Χίλια μπράβο. Χίλια μπράβο. Χίλια μπράβο να δώσουμε στον Διαμαντή. Γιατί? Για τις δεξιώσεις. Από ένα πάρτι 20 ατόμων έως ένα παγκόσμιο συνέδριο 3.000 ατόμων. Δεξιώσεις catering Διαμαντής, το 18ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αγίου Αθανασίου και που το βρίσκουμε στο τηλέφωνο 2310 530 525. Για ποιο λόγο? Για να οργανώσουμε την τέλεια εκδήλωση. Και μία ερώτηση. Διαμαντή που είναι μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής. Αν μας ακούει ο Νίκος ο Καραμπετάκης, ο coach του Όφη, απορία. Για ποιον λόγο δεν έπαιξε ούτε λεπτό. Δεν μπήκε στον αγώνα ούτε για ένα λεπτό. Να το δούμε και εδώ να τον καμαρώσουμε από κοντά. Ο Αντίλ να μπει. Αυτή η αγγλοπεκτούρα που βάζει τα δύο γκολ με τα φάουλ αντίον του Πανετολικού και του κάνει και κουτού. Θα παίξει το επόμενο. Να μην δούμε έναν Άγγλο πεκταρά. Επειδή δεν ξέρει τι γίνεται. Δεν υπάρχει αυτό απορία. Με τον Καλτσά ασχολούμαστε. Θα είχε δέο. Για ποιο λόγο Νίκο Καραμπετάκη και Αναστασία δεν έπαιξε ο Αντίλ να μπει στην Τούμπα. Αυτή η αγγλοπεκτούρα. Που βάζει τα δύο γκολ με απευθείας φάουλ με τον Πανετολικό και κάνει και κουτό και όλο το αγρίνιο. Για ποιο λόγο. Με τον Εργοτέλη έπαιξε. Βέβαια. Στο κύπελο. Βέβαια. Επτώμα ήταν ο άνθρωπος. Δεν μπορεί, ρε φίλε. Δεν μπορούσε. Ακουράστηκε. Και άλλο παιχνίδι δεν αντέχει, ρε φίλε. Τρίτο παιχνίδι με τον Έτρωγε ομάδα. Ξύλο στη Σκωτία με την Ταντί. Δεν μπορεί, ρε φίλε. Έβγαζε κατάλαβε. 90 λεπτά σε ταχύτητες τρίτη-τετάρτη. Και δεν μπορεί ελληνικό πρωτάθλημα με κενό 8 ημερών να παίξει δεύτερο μάτς. Δεν μπορεί. Εδώ και πέρα όλο και ο τέτοιο δεν μπορεί. Γιατί εγώ γι' αυτό βασικά κάθισα και σκέφτηκα κιόλα να πάω και από κοντά να τον γνωρίσω. Αλλά λέω τώρα άστα βγάλει. Μα αγαπάκι στην τουμπάρα. Όχι να πάω εκεί. Όχι. Στο ξενοδοχείο. Πού μένανε. Στο ξενοδοχείο. Πού μένανε. Οκεανής. Πού μένανε. Δεν ξέρω πού μένανε. 30 έγινε στο ωκεανής. Αλλά λόγος πώς θα κάνεις. Χαμένε. Από 25. Όχι. 30. Η εμπειρία μιλάει. Γρήγορα Γαμπούλης. Ο ένας λέει 30 έγινε. Ο άλλος αλλά λόγος πώς θα κάτσεις. Κατάλαβες και όσοι τι γίνεται. Δύο αδέλφια φίλε. Ο ένας μπουντρούχος. Ο άλλος καλημέρα. Ότι και οι δύο είναι γέννηδες. 30 λέει. Break.
Αχ, και τι καλά και τι ωραία που περνάμε. Έχει βγει ήλιος έξω, παιδιά. Δεν, πού να ξέρω. Αυτό το στούντιο πώς χτίζει, με ποιο κριτήριο κατασκευάστηκε εδώ, ρε φίλε, να μην βλέπουμε τι γίνεται έξω. Σωστό, να μας αποσπά την προσοχή. Απαντάει ο Χρήστος Κιώσης. Γιατί αν ήταν, λέει, προς τα εκεί, θα σου αποσπούσε την προσοχή. Η εικόνα εισαγηνευτική. Ο 705 νομίζω βοήθησε στο να χτιστεί η σημερινή εκπομπή, ζητώντας μας να δούμε στο πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ την αντίδραση του μαύρου αμυντικού του Όφη. Είναι μαύρος, όχι έγχρωμος. Τα έχουμε πει αυτά και το χιλιάδες φορές, έτσι. Δεν υπάρχει. Γιατί αν πεις έγχρωμος, σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι είναι άχρωμοι. Οπότε δεν σχολιάζω. Του Γερμανού, από Γκανέζους γονείς, Κρίστοφερ Μπράουν. Γεννημένος στο Αμβούργο, μας ενημέρωσε ο Χρήστος Κιώσης. Και με αφορμή την λέξη Αμβούργο, να ευχαριστήσουμε την ΕΡΤ που την Παρασκευή το βράδυ πολύ αργά είχε την ταινία «Μαζί ποτέ» του Φατίχ Ακίν, που διαδραματίζεται στο Αμβούργο κυρίως. Λοιπόν, οι γραμμές είναι ανοιχτές. Όποιος θέλει μπορεί να καλεί στο 2310-287-888. 287-888 για να σχολιάσει εδώ πέρα τα περίεργα που βλέπουμε. Παοκτσίδες μιλάνε για ακίνητες άμυνες στα γκολ του Ολυμπιακού. Αριανοί και Ηρακλειδείς και Ολυμπιακοί μιλάνε για ακίνητες άμυνες στα γκολ του ΠΑΟΚ. Και του Άρη. Για μαύρους αμυντικούς που σκύβουν τα κεφάλια. Κόβει και το ζάμπα εκεί πέρα ο κολονοσκόπης, πώς το λένε εκείνος ο βοηθός. Μόνος θα ήταν, άκουγα να κάνουν το 1-0. Για το πέναλτι δεν λέω, εντάξει. Okay. Εγώ δεν το δίνω. Τι λέει ο άνθρωπος. Λοιπόν, γραμμή, περιμένει ήδη ένας φίλος. Καλημέρα. Καλημέρα. Να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίξετε. Καλημέρα. Καλημέρα, Χειριστίνιο. Τι κάνετε, παιδιά. Ω, Χειριστίνιο. Χειριστίνιο, θύμισε μου, οπαδός του. ΠΑΟΚ. Όχι, Άρης. Τι λέτε, ρε, εσύ, Ασλαμά, τι παίρνεις, κάποια παίρνεις. Ο Παπαδόπουλος το είπε. Άρης. Εννοείται, ρε, εσύ, εδώ και 250 χρόνια. Ναι, ρε, ο Παπαδόπουλος για να σε συγχύσει το είπε. Μπορεί να αλλάξεις όμως. Χειριστίνιο, μας έλειψες. Πολύ καιρό έχουμε να σε ακούσουμε, Αριανάκη, άρρωστο. Η τελευταία φορά πήρα και έκραζα τον Μπουχορίδη. Βελτιώθηκε από τότε. Ναι, βελτιώθηκε, ήθελε το κράξιμό του. Όπα, τι κάνατε μπάσκετ με το Παναθηναϊκό, δεν έχω ιδέα. Σήμερα παίζω. Α, σήμερα, μπράβο, και εγώ μπράβο. Κάτσε να το δεις στην ΕΡΤ θα είμαι. Ναι, Χρυσανθέ. Χρυσανθέ. Έλα, Χειριστίνιο. Για ρώτα το. Δεν θα ήθελα να είμαι με τίποτα στη θέση σου. Μια χαρά περνάει. Γιατί στα blog που ανεβάζεις, ξέρω ότι θέλεις να γράψεις. Δηλαδή, αυτά που βλέπουμε από τους προπονητές φέτος στον Άρη, δεν υπάρχουν πουθενά. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να γράψω διαφορετικά, αλλά δεν μπορώ. Δηλαδή αυτά που βλέπουμε να στον ρίξω... Άρη φέτος από τους προπονητές δεν υπάρχουν. Τα λες τουλάχιστον εδώ, α, όχι τον ΠΑΟΚ μιλάς. Όπα, ο Γιάννης λοιπόν, Χειριστίνιο, ναι. Ο παδός ναι. Του Άρεος, μας ακούει ναι. Σχεδόν κάθε πρωί, πατέρας ενός ναι. Υπέροχου παιδιού, που εγώ κάθε πρωί σας ακούω, ναι. Είπε, τώρα θα το πω, δεν θέλω να συγχυστεί ο Χρύσανθος. Να συγχυστώ. Όχι, ναι. Δεν θέλω να συγχυστεί. Να το πει σε μένα. Ότι ο στόχος, λέει, του Χρύσανθου είναι να επανέλθει κάποια στιγμή πάλι να γίνει γραφείο τύπου. Το καταλάβαμε, λέει, όλοι. Χαζομάρα είπε. Όλο παπαριές, πόπο, δεν έτσι, υπάρχουν αυτά. Χαζομάρα, παπαριές, ο Άρης έτσι, τέτοια πράγματα θέλω να είναι. Ο Άρης που όλοι αγαπάμε και χαζομάρα είναι. Δηλαδή, η ομάδα δεν έχει center back. Έχουν τραυματιστεί. Έρχεται center back από την League One. Και τον έχει και βάλει στον Μπάσα. Ξανά, center back και τον εκθέτης. Θες πάρα πολύ απλά, δεν έχει το Σάββατο, έπαιζε... League One, ποιο είναι. Το Ρώσο είναι. Α, τον Ρώσο. Για το Λίτσι Ρώσ λέω. Λοιπόν, να πω το εξής. Στη Λάρισα, ο Παντελής έχει δικαιολογίες. Ναι, οκ, έλειπε. Εκείνος έλειπε, ένας έλειπε, με τη Λαμία έχει δικαιολογίες. Δεν ήρθα, χθες δεν έχει. Χθες όχι μόνο δεν έχει, αλλά και αυτοί που ήρθανε, που μπορούν να παίξουν, γιατί ο Λάρσον, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο είχε ο Άρης χθες. Βέβαια. Κάνει λάθος με την αλλαγή Βαλεριάνου Κορχούτ. Αυτό πάλι, μα αυτό θέλω να πω, ρε Χρυσανδρέα. Ο Κορχούτ, ο Κορχούτ, γιατί βγήκε τόσο, για ποιο λόγο, ρε παιδιά. Για να βάλει ένα πιο επιθετικογενή παίκτη. Να μην τον και έκανε όλες τις έντρες του Βαλεριάνου. Τον πάω πολύ. Τον Κορχούτ τον πήγα πάρα πολύ. Τον συμπάθησα πάρα πολύ. Να μην δούμε τον Κορχούτ στη θέση του αριστερό μπακ, να δούμε τον Βαλεριάνου να κάνει σέντρα μόνος του γιατί στέλνει. Στα κουνούπια, να σκοτώσεις δεκάτες. Η σέντρα εκείνη είναι από τις χειρότερες της χρονιάς στην Ευρώπη. Αφού επιλέγεις να παίξεις με αυτόν τον τρόπο, γιατί κάνεις μια επιλογή, έτσι. Αφού επιλέγεις να παίξεις με αυτόν τον τρόπο, τότε βγάζεις τον Βαλεριάνο, το παιδί είναι πολύ καλύτερο. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Και αφήνεις τον Κορχούτ πίσω, για να έχεις και τον Λάρσον
και τον Κορκούτ. Τώρα κάθε φορά που ανέβαινε ο Βαλεριάνος, κάθε και τον αφήνανε να βγάλει τη σέντρα. Δεν υπάρχει, ρε Χρυσάνθε, και δεν μου λες, αυτή η ομάδα έχει αποδείξει από την αρχή της χρονιάς ότι δεν μπορεί να παίξει με την κοινή επίθεση. Όταν έχουμε μόνο την κοινή, δεν υπάρχει επίθεση του Άρη. Αυτό είναι συγκυριακό, γιατί τραυματίστηκε ο άλλος. Τι να κάνουμε. Μα δεν κατάλαβα. Χθες είχαμε τον Διαμαντόπουλο και με το που πήγε το παιδί 20 λεπτά, άλλαξε η ομάδα. Τι έκανε. Αλλά δεν πήρε μια πάσα. Ναι, πήρε 5 φορές την πάσα και την έσπασε Χρήστο. Κάτι έκανε ο Διαμαντόπουλος. Ναι, αυτό δεν τροφοδοτήθηκε σωστά. Ναι, οι αλχημίες που κάνει χθες είναι απίστευτο. Δηλαδή δεν μπορεί να παίξει αυτή η ομάδα. Δεν έχει φαντασία, δεν έχει. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Ωραία. Χριστίνο μου, επειδή περιμένει κι άλλο. Βάλε έναν επίλογο αν θες, κάτι σαν. Τι να πω, και τα χάπια δεν μας πιάνουν φέτος. Έλα, πήγαινε σινεμάρε, για περάσει χρόνια. Και τα χάπια δεν μας πιάνουν. Ποιο σινεμάρε είναι, δεν. Η πλάκα είναι ότι ενώ έχω κάνει όλα αυτά τα εγκλήματα φέτος, είσαι ένα βαθμό. Ναι. Κάτω από την ομάδα με την οποία παίζεις δύο φορές στα επόμενα 13 μάτς. Ναι. Δηλαδή εξακολουθείς και έχεις την μπάλα στα πόδια σου, ρε παιδί. Ωραία. Χριστίνιο, για να κλείσουμε. ΠΑΟΚ, βλέπεις, αντέχεις, βλέπεις ΠΑΟΚ ή όχι. Όχι, χθες δεν άντεξαν το δω. Μετά το δικό μου το ΜΑΣ δεν άντεξαν. Δεν άντεξες. Είσαι ωραίος. Ντόρτια θα σε παραδείγουν. Έγινε Χριστίνιο, καλημέρα. Θα σε ακούμε πιο συχνά. Χάθηκες. Θα φτάσουμε τα 100 γκολ φέτος. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Μα πήρε το πέρεφι. Ναι. Θα μου πει, οκ, okay, σου λέει, δεν είχε τέσσερι προπονήσει. Πάμε στη γραμμή και τα λες μετά. Τα λες. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο, περιμένω. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κώστας Πόντιος που ήρθε από τη Ρωσία, ναι, ο παδός του ΠΑΟΚ. Πρώην Σοβιετική Ένωση. Έτσι, α, πρώην Σοβιετική Ένωση. Σωστό. Να τα λες αυτά. Τα κρύβει αυτά. Επίτηδε, ξέρει τι κάνει, κατάλαβε. Σωστό. Λοιπόν. Σε ακούμε, Κώστα. Εσύ αντέχει να βλέπει τον ΠΑΟΚ, Μάρια. Καλό. Όλα. Όλα τα μάτσα έχω δει, δεν έχω χάσει το μισό λεπτό. Άλλο λέει, αλλά αντέχει. Διασκεδάζω ατελείωτα. Χαρά το κουράγιο. Με το καλαμπούρι που κάνει ο ΠΑΟ, κατάλαβε. Διασκεδάζει, τι εννοεί, χαίρεσαι. Όχι, στεναχωριέμαι γιατί δεν έγινε ποδοσφαιριστή εγώ. Να είμαι στο κόρνερ, στο πρώτο δοκάρι και να σκύβω το κεφάλι. Αμυνόμενο. Δεν έχει μουσικά κεφάλι. Όλα πάντα βρίσκεις ότι κάτι στραβό πήγε. Κάτι. Όχι εγώ, ο ακροατής ο 705 παλικάρι. Μέλλον να δεις το μήνυμα, δεν λέω ψέματα. Ορκίζομαι κι εγώ. Μα την Παναγία, όπως ο Κουρμπέλης. Τι να κάνουμε. Σου μιλάνε, άλλοι δεν σηκώνουν στη γραμμή και άλλοι σηκώνουν τα πόδια και περνάει από κόρνερ. Αυτό μου έδειξε το προηγουμένως, ρε εσύ. Τον καθίστε. Εσύ δεν μου λες ποιον, επειδή είπες τον κόρχο, τον συμπαθείς τον άνθρωπο. Τον κόρχο, τον Ούγγρο, ναι. Δεν μου λες, Χρήσανθε, αμπάκ είναι ο άνθρωπος, ε. Ναι. Μίχαλη δεν είναι. Εγώ εχθές, άμα ήμουν εγώ ο προπονητής σας, θα τραβούσα τον Κόρχουτ πίσω και θα βάζα τον Σουηδό μπροστά. Εξ αρχής αυτό είπαμε. Από τη στιγμή που θες να παίξεις με overlap και να βγάλουν σέντρες κτλ. Ναι, ρε φίλε. Και να σου πω και κάτι. Υπήρχε ένας παίχτης άλλος εκτός από τον ψηλό που έχουν μπροστά να σε βάλει γκολ άλλος. Ο Γιακουμάκης ο Πέτρος. Αλλά είναι κακός προχθές. Ο Γιακουμάκης αλλά είναι κακός. Εντάξει, να σου πω κάτι. Κοίταξε, το μάτς, για να μην είμαστε και τέτοιοι. Ναι, ο Λεβαδιακός, αυτή μία φάση κάνει γκολ. Αλλά αυτή τη μία φάση απέτρεψε. Δεν τον επιτρέπεις, ρε φίλε. Ναι, Κώστα σχολίασε ότι ο Λεβαδιακός με τον Άρη θύμιζε Αφρικανική Εθνική Ομάδα. Με εσένα έπαιξε ένας μαύρος όλο και όλο. Τώρα τι θες να πεις, ότι στήθηκε μαζί μου, τι. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Εγώ λέω σχολεία σου. Αλλά... με τον ΠΑΟΚ είδαμε έναν άκρος ρατσιστικό Λεβαδιακό. Μόνο με λευκούς. Ήταν ο Ιταλός ρατσιστής. Θα σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Ο Ζανίνο. Τι σύγκριση να κάνουμε τώρα στα ρόστερ, φίλε. Σε τι? Όταν παίζει ο Λεβαδιακός με τον Άρη και όταν παίζει με τον ΠΑΟΚ το ίδιο είναι. Μη χειρότερα. Τώρα μη. Μα δεν θα βάλω να παίξουν και με τον ΠΑΟΚ, να παίξουν οι καλοί μου. Δεν μπορούσαν, είχε άλλες σκέψεις ο προπονητής. Δεν απέξουν Σαββατοκό, δεν απέξουν Ανανικής. Τώρα πλέον, έτσι όπως είναι οι ομάδες, σου λένε χαμένο το έχω με τον ΠΑΟΚ, θα παίξω με τους άλλους. Α, όπως με τον Ολυμπιακό τόσα χρόνια δηλαδή. Ναι, ρε φίλε, γιατί είναι ο πρώτος. Ναι. Τι, ψέματα λέμε. Και καλύτερος. Ωραία, λοιπόν. Ωραία Κώστα, έγινε παλικάρι. Επίσης το τελευταίο να κλείσω. Ναι, γιατί περιμένουν άλλοι δύο, ναι, παλικάρι. Ναι, να μιλήσουν κι αυτοί. Είδες η United πώς πάει. Άλλα παλιόπαιδα. Εδώ είδες θέλει ο Πογκμπά, αγόρι μου, θέλει μήνυση. Για φυγόντα κέρδη. Μου έκανε αντίπραξη στην επιχείρησή μου. Καλά έκανε ρε να φύγει αυτός. Πήγε μια χρονιά τζάμπα. Πήγε μια χρονιά τζάμπα. Να φύγει που τον στήριζε αυτός ο ξυντός. Καπαρώσατε το UEFA, εντάξει. Καλά είναι, καλά είναι. Όχι φιλαράκι, να σε πω κάτι. Το Manchester θα σας χάθετε πάντα στο λαιμό. Μπράβο. Και έχω Κώστα αύριο ή μεθαύριο θέμα που αφορά τη Λίβερπουλ. Περίεργο. Και κλείνοντας να δώσω συγχαρητήρια στον Γιούργεν Κλοπ που πήγε και χαιρέτησε τον οπαδό της Λίβερπουλ 104 ετών. Πω. Πολύ μου άρεσε αυτή η κίνηση.
Γιατί ο άνθρωπος αυτός, 104 χρονών, βλέπει 90 χρόνια τουλάχιστον τη Λίβερπουλ. Φαντάζομαι, 80 τίτλους. Ωραία, ναι. Φίλε, χορταζμένος. Ωραία, Κώστα, παλικάρι μου. Έγινε ψυχούλα μου, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα, παλικάρι. Με επόμενη γραμμή περιμένουμε. Χορταζμένος ένας ακόμη ποδός της Λίβερπουλ. Ναι, καλημέρα. Δύο περιμένουμε, καλημέρα. Καλά, φίλε, πάρε μπρος. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλημέρα, αδερφέ, καλή εβδομάδα. Όνομα και ομάδα, αν θέλεις. Πάουκ και Άρσεναλ. Α, ο Αγενής. Αυτό μια απ' έξω, παίρνει μια από το σπίτι. Πάουκ και γλου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 . Πάντως, αν έπαιζε η Τρίπολη με εμάς, με τσίδης που κατέβαζε χθες, θα έκανες έκτακτο παράρτημα. Καλά να είσαι. Έκτακτο παράρτημα και έτσι η Τρίπολη καλύωσε η Τρίπολη. Και άμπρα κατά, άμπρα και τέτοια. Ε, ναι. Αλλά τώρα γλουγλουγλουγλουγλουγλουγλου. Τώρα ο θρύλος να είναι κοντά. Αυτό τους ενδιαφέρει. Να είναι κοντά ο θρύλος. Κοντά να. Κάτσε ρε φίλε. Παπαδόπουλος έπαιξε. Τριανταφυλόπουλος έπαιξε. Πασαλίδης έπαιξε. Κότσιρας έπαιξε. Εδώ πέρα μου δείχνει ο Τζαλτίδης έπαιξε και ο Κυριακόπουλος. Άλλος ήταν ο Κότσιρας. Αυτό που τραγουδούσε. Αριστερού μπάκι τον έβαλε στο κέντρο. Τσιλιανίδης έπαιξε. Ο Δουβίκας που είναι νέα αλτίδα του ποδοσφαίρου μας έπαιξε. Ο Δαραβίκας, αυτός γύρω παιδάκια, πηγαίνουν 5x5. Ο Μανιάς που γιατί τον έβαλε μετά τον Μανιάς. Ο Φερνάντεθ έπαιξε. Για εδώ τι λες το Μανιά. Δηλαδή ο Μαρκόφσκι το έβαλε στον 90 με τον Πάο Γάλλος. Γιατί είχε κρυθεί το παιχνίδι. Ο Ιγκλέσια. Έτσι είναι αυτά. Τι να κάνει. Ο Καλτσάς. Πάλι δικαιολογήστε αδικαιολόγητα. Πάλι δικαιολογήστε αδικαιολόγητα. Και θα μου πεις εμένα ότι δεν βγήκε στο πρώτο δοκάρι χθες στο όφι. Δε φίλε, περνάει η μπάλα. Περνάει η μπάλα πάνω από τον Μπράουν. Ένα εκατοστό τον έχουν βάλει εκεί να φυλάει το πρώτο δοκάρι και σκύβει. Έχεις το κορμό δέντρου στο μάτι σου. Αυτή το αρέσει να ξέρεις. Και κοιτάς τη σκύλη να πω. Κορμό δέντρου στο μάτι σου έχει. Η ίδια είναι αυτή τόση ώρα που βλέπουμε. Έτσι είναι, ρε φίλε. Συγγνώμη, δηλαδή. Κρίσα, δεν προλαβαίνετε να πέσετε. Όχι. Ποιο να πέσετε, λέει. Γιατί ρε φίλε. Με τα γυαλιά. Ένας παραγωγός της πόλης πιστεύει ότι ο Άρης μπορεί να κινδυνεύσει. Τέλος πάντων, ποτέ δεν ξέρεις. Τέλος πάντων, να είστε καλά, παιδιά. Γερά που λένε μου, να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Είσαι που λένε. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Σκέρτσοδες. Τι λέγε την κόρη του Παύλο Γκαρσία, από τη μήνυμα προσοχή. Μην πλησιάζετε, ναι. Και έχει ρόπαλο του μπέιζμπολ. Αχ, ρε Παύλο, άμα είναι να σου έρθει. Sorry δηλαδή, αλλά. Λε παιδιά μου, αυτό είναι άλλο θέμα, δεν έχει να με κάνει με ΠΑΟΚ, sorry αλλά... Και επειδή κάποιος που θα του έρθει εκεί πέρα θα μείνει άπραγος, καλό είναι να πάει στο βυθό με 4 βουλάκια στην τσέπη... Ποιο βυθό είναι αυτό που βλέπετε! Με 4 βουλάκια στην τσέπη παίρνει τσιπουράκι και 2 μεζεδάκια. Πού είναι ρε εσύ ο βυθός! Αγνός 36... Επίσης κάνει πολύ καλό μαρκάρισμα. Αγνός του, στρατιώτη 36, στην πόλη. Στο 3 Αθηνές εκεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-66-2376. Ακούς, μυρίζεις, γεύεσαι βιδό. Και όλη η μαγεία και η φρεσκάδα στο πιάτο καθημερινά και από Δευτέρα ως Παρασκευή. Τι γίνεται, ρε παιδιά, εκεί. Όλα τα μεγάλα ψάρια, Big Fish, με έκπτωση 30%. Να πούμε και χίλια μπράβο στον Ανέστη τον Άστο που κάνουν τα ζηλώσει μετά τον αγώνα. Τις καρδιές του Βιρίνια. Ήρθαμε κι εμείς, εδώ πέρα για να παίξουμε την μπάλα μας, να δείξουμε ότι μπορούμε να απειλήσουμε. Το παλέψα τα παιδιά. Αυτό μπορεί. Όφι. Αυτό έκανε. Αυτό μπορεί. Έτσι, αυτό. Έτσι, μπράβο. Να μου πει, γιατί, αν ακούει ο Νίκος Καραμπετάκης, γιατί δεν έπαιξε ψε ο Αντίλ να μπει ο Άγγλος παικταράς που αγόρασε ο Όφι για να τον ενισχύσει. Θα άλλαζε όλο το παιχνίδι, μιλάμε. Βρε να τον δούμε τον άνθρωπο. Δεν, έβαλε 2 γκολάρες με φάουλ με τον Πανετολικό. Κουρασμένος ήταν. Παίξαν παράταση, πέναλτι με Εργοτέλη. Δεν μπορούσε. Να σου πω, επειδή είπες για, για τη φάση εκεί με τον. Με τον Ζάμπα. Όχι, όχι. Εγώ δεν έχω δει ΠΑΟΚ, τώρα βλέπω. Τώρα βλέπεις. Το δεύτερο γκολ. Το δεύτερο γκολ είναι η γιο μηνύματο. Θα κάνω περιγραφή. Κίνηση μάτος, παλιά του τέτοιου, προβολή. Θα κάνω περιγραφή, περίμενε. Ο Βαμπάστερ και 2-0. Λοιπόν, η μπάλα πίσω, Βαρέλα. Αφήνει για το Μάτος από τα δεξιά. Έτσι, ο Μάτος θα αλλάξει την μπάλα. Τρεις παίκτες του Όφη τον κοιτάνε. Περνάει ο Μάτος. Κοιτάνε, τρέχουν και δεν το φτάνουν. Και τώρα, ναι, Usain Bolt, Usain Bolt από τα δεξιά. Η μπάλα το κέντρο της άμυνας δεν απλώνει κανένα στο πόδι του. 2-0. Χώθηκε το φίδι. Χώθηκε ο Όφη. Το φίδι χώθηκε, αλλά δεν συγκίνεται. Χώθηκε ο Snake. Όταν λες για το potential αυτά που λες. Χώθηκε το Snake του Λονδίνου. Ούτε ο Γιαννούλης. Ούτε από Τουρίδης, δεν μπορούν να ρεκόρ. Περίμενε, περίμενε. Πάρα πίσω. Εδώ, Βαρέλα. Ένας, δύο, τρεις. Ποιοι τρεις, ρε αγόρι μου, γλυκό. Τέσσερις. Ακολουθούν, δεν μπορούν. Έξι. Δεν μπορούν. Ένας, δύο, έξι παίκτες. Μα ο δικός τέσσερις εδώ, κοιτάνε όλοι. Αυτός. Μα δεν αφήνει τον άλλο να μιλήσει. Ο Ποτουρίδης είναι, βγαίνει εκεί και δεν απλώνει το πόδι. Μάτος και Ζάμπα τους ολομάζουμε Μορτίλο πλέον, να ξέρεις. Είναι τόσο γρήγορο. Δεν μπορούν, ρε φίλε.
Τι υπάρχει, δεν μπορούν, ρε φίλε. Αυτό υπάρχει απαγορευτικό από στα πλοία. Δεν μπορούν να πιάσουν, δεν μπορούν. Κάποιο που δεν βλέπει τώρα σου λέει τι έχει γίνει. Τρέχουν και δεν μπορούν, ρε. Τι έχει γίνει, ρε Παναγιώτη, α το δουν οι άνθρωποι. Α το δουν. Γελάει, ρε ο κακομίδη. Γελάει ο χαμένο, ρε. Που δεν έβλεπε τίποτα περίεργο στον Ηράκλειο τα πρώτα παιχνίδια και μα έλεγε τα διγάτα εδώ πέρα. Κάτσε εδώ το περίεργο. Του λες, μα ο Ηρακλής έχανε! Γιατί έβγαλε, συμφωνώ! Γιατί έβγαλε τον Περέωνα! Γιατί έβγαλε τον Περέωνα και τον Κλέιτον! Δεν μπορούσε να έχανε! Δεύτερο παιχνίδι με στη βδομάδα! Τρίτο, και, για τον άλλο απαιτεί τρίτο να παίξει με παράταση και πέναλτι! Εδώ πού είναι! Χαμένο γκολ! Πού είναι! Πού είναι! Άρα χαμένο! Στο τρίτο γκολ είναι μία ώρα ο Ζαμπά, είναι ολομόναχος και οι άλλοι κινούνται στα δύο μέτρα αριστερά του. Προσπαθήστε έτσι να επουλώσετε τις πληγές σας. Κάνοντας με το μυαλό σας 31. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πού είναι, ρε. Καλά, τι θα πεις εσύ. Εδώ πού είναι τα στόπερ. Τι θα πεις εσύ, αγόρι μου γλυκό. Τι θα πεις εσύ, αγόρι μου γλυκό. Τι θα πεις εσύ, αγόρι μου γλυκό. Που αν σηκωνόταν ο σιώπης του Πάουκ στο κόρε με τον Πανετολικό. Τι θα έλεγες εδώ πέρα. Τι θα έλεγες εδώ. Και είναι και που λένε ο Νίκος, έτσι. Γραμμή. Είναι και ο Γιάννης, ρε, Πουτουρίδης. Καλημεριά σας. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Δυο πέναλτι προχθές εννοείς. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, καλημέρα. Όνομα και ομάδα, καλή εβδομάδα. Είναι ο Θουβού. Έχει αμυντικούς πίσω. Ο παδός του ΠΑΟΚ, αγαπημένος του Βου, λατρεμένος. Είναι Θουβού μου. Ακούω το σχόλιο να λέει ο Τριγκέρι να λέει ανακρίβειες, τέλος πάντων. Τριγκέρι χαρακτηρίζει τον κύριο Τσαλτίδη. Τι ανακρίβειες ο Ζαλίδη. Ποια ανακρίβεια είπα. Ποια ανακρίβεια, ρε φίλε. Δεν μπορώ να πιάσω ντομάτος. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Αυτό, τι είπε, πού είναι η ανακρίβεια. Του Ρουμπέρτου Κάρλος, ο παίκτης Ζαλίδης. Ανακρίβεια που είναι, ρε. Να τον πιάσει, τι να κάνουμε. Αυτό δεν είπα κι εγώ. Το ίδιο πράγμα δεν λέμε ακριβώς. Ότι είναι πολύ γρήγορος και αργή αμυντική. Αυτό λέτε δηλαδή. Ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα το χωνέψουν. Θα το χωνέψουν και αυτό τον τάδε. Κουτουρίδη, sorry για τον Νίκο, ρε Γιάννη. Συγγνώμη, εγώ. Ξεχάστηκε, είδατε κάτι άλλο, τι. Να πω κάτι άλλο. Επειδή εγώ ακόμα να περιμένω να απαντήσει κάποιο να μου πει τη γνώμη του για του αμυντικού του Ηρακλή, Ξάνθη, Ξάνθη, Ηρακλή, Άρη, Λιβαδιά και Άρη, Ξάνθη, Τρίπολη. Εκεί ακόμα περιμένω κάποιο. Ποιο είναι τη Ξάνθη, ρε. Στη Β' Αθηνική είναι ρε. Θυμάστε, ρε παιδιά. Δεν θυμάστε. Κάτι 1-4-4-2. Τελευταίες αγωνιστές. 1-1-1. Ηρακλής Ξάνθη 4-2. Περίμενε, το 4-1 είναι του Άρη. 4-0 είναι του Άρη με το Λεβαδιακό. Και τι θες να πεις, τελευταίες αγωνιστικές, όταν απαντήσεις εσύ τι έγινε. Αγόρι μου, εσύ πας για πρωτάθλημα. Όταν απαντήσεις εσύ τι έγινε στο ΠΑΟΚ Εθνικός. Άκου τι σου λένε. Και στο ΠΑΟΚ Λάρισα, έλα να σου πούμε κι εμείς. Και Θουβού, πες μου, ποιο εννοείς Ξάνθη Ηρακλής, μα την Παναγία, ποιο εννοείς. Μέσα στην Ξάνθη. Το 1-2. Το 1-2, τέλη Μαΐου, Μελιακάδα, εκείνο λες. Μελιακάδα με βροχή είναι όλα αυτά, λέω. Εκείνα τι έγινε, να είμαι, τι έγινε. Περίμενε. 1-1. Σε εκείνο το ματς είναι λιπόθυμη όλη η διοίκηση του Ηρακλή, υπάρχει εικόνα, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Έτσι. Χάνει ευκαιρία η Ξάνθη. Αν δεν κάνω λάθος, στο 89 περνάει η μπάλα 2 εκατοστά από την εστία του Ηρακλέους. Μπορεί να είναι 8 μέτρα. Και το αφήνω. Εγώ λέω ότι δεν έγινε έτσι που τα λέω εγώ. Το αφήνω. Το αφήνω. Εκεί ο Ηρακλής πάει να σώσει κατηγορία. Εσύ στέφεσαι πρωταθλητής της πατρίδος μου. Μπράβο. Για αμυντικούς μιλάτε και το τι έγινε. Μην με τρελαίνει τώρα. Για παλικάρι, το ένα διακύβευμα. Πες λοιπόν ότι έγινε. Παίρνεις 20 εκατομμύρια, στο άλλο απλά γλιτώνω κατηγορία. Δεν παίρνεις τίποτα 20 εκατομμύρια, δεν μπερδεύεστε. Τι είναι. 20 εκατομμύρια παίρνεις να πας στα Champions League. Δεν παίρνεις 20 εκατομμύρια. Δεν είχε τίποτα. Δεν είχε τίποτα να πες Β' Εθνική. 20 εκατομμύρια παίρνεις να συνεχίζεις να ξεπουλάς τους παίκτες. Χτυπάς την πόρτα για 20 εκατομμύρια. Κάτσε να αναρρώσει ο Σέρβος πρώτα για να παίξει εκεί πέρα. Επειδή φωνάζετε και οι δύο, η ουσία είναι ότι δεν μπορείτε να μιλάτε και οι δύο για αμυντικούς όταν σας ανέφερα τρία μάτς και δεν ξέρετε να μου πείτε. Γιατί αλλού η άμυνα άνοιγε το Άρης Λεβαδιά και το Άρης Τρίπολη και έβαζε η Μπαρτσελόνα από Παναστασίου έβαζε 5 γκολ την Τρίπολη και την χρονιά. Και σωνόταν με τον Τσιόλη. Που έλεγε ο Τσιόλης, εντάξει μωρέ, ο Άρης είναι καλύτερη ομάδα. Εκεί είχαν το άλλο θύμα όμως, ότι ο Αστέρας Τρίπολης θα παίζει με τελικό στην Τούμπα, κατάλαβες. Οπότε λέμε ρίξουμε βάρος στο παιχνίδι τον Άρη. Ο Κακομύρης, ο Τσιόλης. Η Μπαρτσελόνα από Παναστασίου. Και η Φλαμέγκο Αγίου Δημητρίου. Δεν μπορείς να μιλάτε για άμυνα. Ωραία, Θουβού, βρε, αυτά στο ελληνικό ποδόσφαιρο γίνονται εδώ και αιώνες. Απλά εδώ ζυγίζουμε τώρα το διακύβευμα. Εσύ πας να γίνεις πρώτος μάγκας ή να πάρεις πρωτάθλημα. Εγώ έπαιζα για τη ζωή μου. Άλλο να απειλήσω τώρα εγώ και ο Κιώσης να με γλύψει αν πάω μπροστά του με το μασέρι. Και άλλο να κάνει το μάγκα για να τσεπώσει 1 εκατομμύριο ευρώ. Αγόρι μου γλυκό, Θουβού, δεν θα βγάλεις άκρη με δάφτους. Δεν θα βγάλεις άκρη. Για τον Ολυμπιακό δεν τους ενοχλούν. Ξέρεις τι λέγανε. Κάνε και εσύ ομάδα, ρίξε λεφτά. Κατάλαβες τι γίνεται. Τώρα λένε άλλα. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός, Μούγκα είναι ο διπλανός μου. Κατάλαβες. Από το αυτού το γένο πάω. Οπότε
Η κατάσταση που ισχύει τώρα και αυτή η προπαγάνδα επίσης, πιστεύω καταλάβετε τι έγινε, έτσι. Ο Μάνταλος έπαιξε τένις, έπαιξε μπάσκετ και στην ΕΤ είπαν στην αρχή, δεν είναι χέρι, λέει, κανονικά πριν την μπάλα. Γελάει όλη η κοινωνία μαζί τους και εσάς. Για το χέρι του Μάντολ, είπα εγώ για το χέρι. Τρίπολη, λέει, ο φίλος έπαιζε το μάτς της χρονιάς και έπταν αδιάφοροι στο Βικελίδης. Εσύ τι είδες να σκοτωθεί με εμάς και έχει δίκιο. Έπαιζε ημιτελικό κυπέλου, ρε φίλε. Εσύ τι θα κάνεις. Εσύ πες ότι παίζεις με τον Ολυμπιακό. Παίζεις με τον Ολυμπιακό και πριν παίζεις ένα διάφορο μάτς θα κάνεις. Θα βάλεις βασικούς να πάνε τους σκοτώσεις. Μήπως λες για εκείνο το τελικό που η Τρίπολη που έγινε χέρι και δεν διαμαρτύρει κανένας. Ποιος δεν διαμαρτύρεται. Η Τρίπολη διαμαρτύρεται. Πώς δεν διαμαρτύρεται. Και επειδή τους το κρατούσαν μανιάτικο τον Ολυμπιακό, σου λέει, άφησε τους τώρα να περάσουν. Από τελικούς που διαμορφώνονται με λάθος του διαιτητή, ξέρεις πάρα πολύ καλά. Άτε ρε χαμένα. Με call of sight πήρες κύπελλο. Ποιο είναι το call of sight. Εσύ δεν ξέρεις πάντως σίγουρα γιατί έχεις βάλει call σε τελικό. Δεν μου δώσεις πέναλτι. Έχω βάλει ένα και καλό. Με σένα το έχω βάλει. Με σένα το έχω βάλει. Με σένα το έχω βάλει. Τι να κάνουμε ρε φίλε. Τώρα με σοπαίδωσες. Εμένα ο βοηθός σήκωνε τη σημαία όταν έβγαινε απέναντι. Αριανό, που το λένε Κεραμιδά, άρρωστο Άρη, είναι γύρω στα 62 και δεν είναι συγγενής τον Κεραμιδά. Και Αριανός άρρωστος, ο άνθρωπος. Να πω κάτι λίγο. Να πω, ένα δοκάρι έχεις δείξει σε λίγο, δεν έχεις κάτι άλλο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θυμάσαι, του Μόρις. Δεν πειράζει ρε φίλε, να πω κάτι. Η Τρίπολη φίλε. Και η σούπερ ευκαιρία του Μπενίσκου, του Μίμη. Εκείνη να ξέρετε, η Τρίπολη δεν έβγαλε ούτε καν ανακοίνωση για το χέρι του Μουνιάτη. Πρώτον, κάτι λέγανε για αηδία του ελληνικού ποδοσφαίρου και τρίχες. Και η χθεσινή Τρίπολη έβαλε το Δουβίκα Center 4. Το Δουβίκα Center 4 έβαλε ρε παιδιά, το Δουβίκα ρε, το Δουβίκα. Ο Μανιά βάζει τον ακόμη με το άλλο. Καλά, ρε φίλε, αν θέλει, βάζει τον Μανιά και το κάνει σου ξουμούξου. Δεν τον έβαλε όμως. Ου Σπίδρου, τι τον έβαλε. Μπορεί να παίξω εγώ με φόρτον Λουκακού στον Ηρακλή. Και να μην βάλει την. Λύσαξε παράσκο επειδή δεν πάει ποτέ πρωτάθλημα τον Πάο. Λύσαξε παράσκο, δεν ξέρω. Δεν κάλεσε κανένα όμω. Να ξέρει, δεν κάλεσε κανένα και βγήκε ο Τσαλάν και έλεγε Μάχο είναι στον Πάο τώρα και πιστεύω ότι είναι καλύτερο ομάδα που έχουν δέσει. Τι λέει ο Τσαλάν. Το είπε και ο Παναγιώτη ο Γκιτσίδη ότι από τι ομάδε που πέρασαν από εδώ πέρα μέσα φέτο ο Ολυμπιακό παίζει από τι μεγάλε το πιο ωραίο παίζει. Αν είσαι αδιάφορο, ναι, έτσι. Να πω κάτι τελευταίο για να κλείσω. Δεν τρέπονται να λύσουν το άγχο στον Πάο. Ο Πάκο, ο οποίος δεν είχε την οφείλεια, ήταν 11 μπροστά και διάβαζε το άγχος στον Πάκο τώρα. Ναι, δηλαδή, όντως. Με 11 βαθμούς και γνώμη. Δηλαδή, ήμαρταν. Δηλαδή, τέλος πάντων. Πάντως, για το χέρι του Μάντα, ακόμα περιμένω κάποιον να πει κάτι. Κάποια στιγμή. Ποιος δεν από εμάς. Όχι. Κανονικό χέρι είναι και δεν πρέπει να μετρήσει τον γκολ, εννοείται. Ναι, δεν λέω από εσάς. Λέω από όλη την Ελλάδα. Γιατί στην έτσι σου είπα. Στην αρχή είπαν ότι δεν επηρεάζει πολύ τη φάση. Είναι όμως κάτι έτσι λέγανε. Γελάει όλη η κοινωνία. Εντάξει, ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ το είπε, φίλε. Αυτός που έκανε το βίντεο το Σάββατο βράδυ. Α, το Σάββατο βράδυ. Τι είπε, ο Μάνταλος παίρνει την μπάλα με το στήθος και βάζει το. Και βάζει τον κόλπο. Ποιος δεν παίρνει, ο Θεοδωσίου, ο Μίλτος. Προφανώς. Με το κεφάλι. Μεγάλο πλήρωμα. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Να είμαστε δίκαιοι. Αντίστοιχα, ο Μίνος το ίδιο θα έλεγε. Τι θα έλεγε, χέρι με το παίρνει με το χέρι. Εντάξει, έτσι θα έλεγε. Για το Βιερίνη είπε χέρι. Μέχρι και ο Μίνος είπε ότι ο Βιερίνη είναι χέρι. Να σου πω κάτι. Τι θα έλεγε. Χρήστο, άλλη μία. Α, δεν περιμένει. Ωραία. Ωραία. Έγινε θουβού, παλικάρι μου. Στο καλό. Μαζί μας αυτό το μισάωρο έχουμε τις Rumen Calls που τις βρίσκουμε στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης, τηλέφωνο επικοινωνίας 2317192229 και στο rumen.gr. Υγρασία, κρύο, ξεχάστα αν έχεις Rumen Calls. Βάλε, πάρε λίγο Γιαβορίδη ένα τηλέφωνο. Πες μου λίγο το τηλέφωνο του Γιαβορίδη, φίλε. Τώρα, να πάρω να βάλω μια σίτα εκεί πέρα. Μπα και αποκρούσει η σίτα κανένα σουτ. Γιατί αυτή του όφη με τίποτα δεν έβαζε το ποδαράκι του. Έχει Σπύρο Γιαβορίδη για πες λίγο καμιά σίτα για την αντίπαλη εστία. Έχουμε να βάλουμε μπροστά τη σίτα. Πες, φίλε. Αναζητείτε σίτα. Γιαβορίδη, πες λίγο τηλέφωνο να πάρω, ρε φίλε. Γεια σου, Σπύρο. Γεια σου, φίλε. Τι κάνει, καλά. Πάω πρωταθλητή. Πάω πρωταθλητή. Επταλόφιτα στην πορεία, επταλόφιτα στην πορεία. Γύρω Θριάμου, γύρω Θριάμου. Με παγούρια, 20.000 αδειά αντιλήμη στα Γιάννα στο γύρω Θριάμου και ήρθαν εδώ. Α, ωραία. Να ξαναπάρω τηλέφωνο, θύμισε με το τηλέφωνο. 2315 53 93 10. Άντε, πάρε μια σίτα για Βορύδη. Μία μικρή ελπίδα έχουμε, χρήσατε την Τετάρτη. Μία πολύ μικρή ελπίδα. Ο παγουρά. Μόνο μία πολύ μικρή. Δεν υπάρχει. Λόγω Δημήτρη μπροστά. Λόγω Δημήτρη μπροστά. Ποιο είναι αυτό που έδωσε ο Ολυμπιακό δύο μέρε πριν το παιχνίδι με τα Γιάννα Δανικό. Λόγω Δημήτρη. Αχαμένε, μάνο. Μάνο. Πιο πολλέ ελπίδε έχει. Μα είναι βλάκε στον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Γιατί του δίνουν μια εβδομάδα πριν. Δεν είναι σαν και εσά που του δώσανε από την από το καλοκαίρι. Τι ωραία τα λέει ο φίλο μου. Μικροατάρε. Οχ, παιδιά, γραμμέ θα ανοίξουμε να διαβάσουμε ό,τι τρία μηνυματάκια. Γιατί είναι πολύ, πολύ άδικο. Ό,τι υμνούσαμε θα κάνουμε λίγο μεγαλύτερη αναφορά αύριο. Αν δεν υπάρχουν γραμμέ. 2310 287 888. Αν υπάρχουν γραμμέ, μάλλον.
αναφορά αύριο. Στη ματσάρα Millwall Everton 3-2 για το κύπελο. Δεν υπάρχει. Δεν είναι Βρετανίλα. Τα γκολ τη Millwall είναι Γκουαρδιόλα, βάλ το τσούκου τσούκου εκεί που ξέρει. Και όλη την Ισπανία. Τουτούτ, όλο το ισπανικό ποδόσφαιρο. Όλο. Όλο. Βρετανίλα, τόφιο αντρικό ποδόσφαιρο με 30 άτομα στον αέρα. 30 φεύγανε αγκώνες, γονατιές, ξύλο. Δεν υπάρχει. Λοιπόν. Βάλτε το κομμάτι που ξεκινήσαμε, γιατί δεν είναι το μήνυμα του Γιάννη του You'll Never Walk Alone. Ναι, είναι ο παδός του ΠΑΟΚ και τη έξω από εδώ στην Αγγλία. Να δει πω από εδώ πέρα γίνεται το. Βρετανικό άρμα μαχής. Τσούμπα Ακπομ. Πρώτα θαλαμοφύλακα να διαβάσουμε με τη σειρά. Τα καλύτερα γάλματα ήταν στις 21 Οκτωβρίου του 2018. Τρεις με έξι αντεπίθεση, αγάλματα στο χόρτο και στην κερκίδα. Εκτός αν και εκεί ήταν μιλημένο, λέει ο θαλαμοφύλακας, 21-8. Άρης πάω και ένα 2. 21 δεκάτου είπε. 21 δεκάτου του 18. Άρης πάω και ένα 2. Άρης πάω και ένα 2, τι δεν καταλαβαίνεις. Που αφήνα τον Ουάρντα, λέει, να αφήνα τον Ουάρντα να κάνει τέτοια κούρσα 50 μέτρα, κατάλαβες. Ναι, μάλιστα, μάλιστα. Εκεί δεν μαρκάραμε τα μάτια. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, λέει ο Γιάννης, ο You Will Never Walk Alone. Βρετανικό άρμα μάχης, Τσούμπα Ακπομ. Μέγιστη απόδοση άλματος, πάνω από τον μάτος. Αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα 10,5 δευτερόλεπτα ανά 100 μέτρα. Διαθέτει 3 πολυβόλα των 7,92 χιλιοστών, ένα δεξί, ένα αριστερό και ένα μπουρί στη μέση για χορευτικό. Τσούμπα ε, αγκομέα, τσούμπα, τσούμπα, αγκομέα, μέα. Είσαι αλυταράς, ρε εσύ! Είσαι αλυταράς, γι' αυτό σ' αγαπάω, ρε εσύ! Δηλαδή, αν είναι να πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, να για κάτι άτομα για τον Παπαδόπουλα και για σένα, ρε φίλε, ειλικρινά. Γιάννη, θύμισέ μου πόσα χρόνια έχω να σε δω, ρε φίλε. Αν σε πετύχω, όπως σε πετύχει ένα παλιά, στο κέντρο της πόλης, έτσι, σε ώρα αιχμής, θύμισέ μου να γονατίσω να σε προσκυνήσω, ρε μπράβο, φίλε. Μπράβο, Μάριο. Να γονατίσω μπροστά σου ως σύγχρονος υπότης του Ουίλιαμ Σκότ, ρε φίλε. Δεν υπάρχεις. Μήνυμα Γιώργου Ιταλού. Έφτιαξα πρωινό με γάλα, βρώμη, αποξηραμένα φρούτα. Τα ανακάτεψα καλά και τα πέταξα. Αυτός είναι ο λόγος που ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα, αυτό το κομμάτι. Δεν είναι ο τίτλος έτσι, απλά θυμήθηκα τι έλεγε τζούμπα τζούμπα. Όπα, 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 όπα. Τρίφων γιατρός, περήφανος οπαδός του Άρεος. Πες τον Χρύσανθο, ο άσος του Κομπότη είχε φράξει πιο πολύ και από εκείνη τη στενή πόρτα από την οποία προσπαθούσε να περάσει σε εκείνο το καφέ στη Μαλακάσα. Δεν ισχύει αυτό. Μαλακάσα. Σε λατρεύει, σε πάει το παιδί. Ναι, δεν ισχύει. Άνθρωπος με κρίση, του πνεύματος, με κουλτούρα. Ναι, δεν ισχύει. Έτσι. Δεν είχε φράξει. Και δεν είναι ΠΑΟΚ. Και πολιτικά είστε μαζί. Και, σιγά, και πολιτικά είστε μαζί. Τρεις μονάδες έδινε. Δεν είναι σιγά το τέτοιο. Ναι. Ναι. Τι είπες, δεν είναι φασίστας. Τρίφωνα, να είσαι καλά. Ούτε. Δε, ναι. Όχι, ταιριάζει, λέω πολύ πολιτικά. Εντάξει, είστε, δεν έχω που κόμμα εγώ, Μάρια. Ναι. Τέσσερις γραμμές. Ούτε εγώ. Τέσσερις, να πάμε γρήγορα. Να είστε παιδιά περιεκτικές σύντομοι, γιατί υπάρχουν και άλλα μηνύματα. Καλημέρα. Quickly. Το κόμμα είναι ένα Χάρης. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τον, Νταλή. Νταλή, καλημέρα, ο παδός του ΠΑΟΚ. Πάμε, Νταλή, γιατί περιμένουν άλλοι τρεις. Πάμε πάλι καλή. Μάριε, ναι. Μάριε, φίλε μου, καλέ. Ναι. Περίμενα μετά το χθεσινό μπιζέ στο Αστέρας Ολυμπιακός. Εσύ το λες, γιατί μπιζέ. Λόγω και του παρελθόντος που έχει ο Αστέρας απέναντι στον Ηρακλή, να τον ψιλοσκίσεις. Δυστυχώς οι κόκκινες γραμμές που οι προσωπικές κόκκινες γραμμές δεν σε αφήνουν να το κάνεις αυτό, φίλε. Προσπαθείς με νύχια και με δόντια για να μειώσεις. Ο εχθρός μου είναι άλλος αυτή τη στιγμή, δεν είναι ο Αστέρας. Να μειώσεις τον ΠΑΟΚ, φίλε. Δεν καταλαβαίνεις όμως ένα πράγμα. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει επίπεδο και κάτι σαν και σένα, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, δεν τους δίνει πια μεγάλη σημασία, ούτε ο κόσμος του. Έτσι. Ναι. Το μόνο που αποδεικνύει αυτόν τον τρόπο, φίλε. Γι' αυτό και δύο ραδιόφωνα έχει πέσει γραμμή. Μόνο, να μην με πάρουν. Μαρέ, το μόνο που αποδεικνύει αυτόν τον τρόπο. Επειδή δεν τον υπολογίζουμε. Εμείς στήριξαμε, ρε. Για να μην σε χάσουμε. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν καταλαβαίνω τι λέω εγώ. Μαρέ, το μόνο που αποδεικνύει αυτόν τον τρόπο και ο Χρύσανθος. Ο Χρύσανθος όμως λίγο κρατιέται παραπάνω. Δεν θέλει να εκτεθεί τόσο πολύ ή να φανερώσει τα συναισθήματά του τόσο πολύ. Ναι, Χρύσανθος. Το μόνο που φανερώνει στη Μαρέ είναι ο πόνος που νιώθεις πραγματικά βλέποντας τον ΠΑΟΚ
και κάθεσαι και αναρωτιέσαι μια γωνιά μόνο σου και λες πότε θα το φτάσω ρε φίλε. Ποτέ. Η απάντηση στο ερώτημά σου Μάριε είναι ποτέ. Ποτέ. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό. Αστάσει ο Πάκτον. Το αντιλαμβάνεσαι. Να σε φτάσει. Αντιλαμβάνεσαι αυτό. Εσύ θα φτάσει ποτέ τον Ολυμπιακό. Τον έχω ξεπεράσει. Φίλε, εμένα... Κάθεσαι σε μια γωνιά μόνο σου και σκέφτεσαι πότε θα φτάσω τον Ολυμπιακό. Ποτέ. Την ΑΕΚ. Ποτέ. Καλά, το Παναθηναϊκό. Σωστό. Εγώ, ποτέ. Μάριε, άκου, Νταλή λέει κάτι σωστό ένας φίλος. Άκου λίγο, Νταλή. Όταν θα πάει. Άκου λίγο, Νταλή λέει κάτι σωστό. Λέει κάτι σωστό ένας φίλος. Μάριε, δεν είσαι περήφανος για τη δική σου ομάδα. Εγώ, γιατί δεν είμαι περήφανος. Όταν θα πάει. Άκου λίγο, Νταλή. Αν ήσουν περήφανος για τη δική σου ομάδα, Μάριε, θα τον έσχιζε στον αστέρα μετά το χθεσινό. Μισό λεπτό. Τι λες, τι δεν έκανε. Καλά, αν ήταν περήφανη η ομάδα για να εξυπηρετήσει τον ΠΑΟΚ, θα το έκανε. Περίμενε. Μισηρότερα. Όταν θα πάει η μπάλα δοκάρι και έξω, να δεις πόσο θα τον υπολογίσει ο ΠΑΟΚ το Μάριο. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Πες άλλη μια φορά, συγγνώμη. Όταν θα πάει η μπάλα δοκάρι και έξω, να δεις πώς θα τον υπολογίσει ο ΠΑΟΚ. Γιατί αυτά τα οποία λέει τώρα ο ΠΑΟΚ, ο Μάριος, τα ξεπερνάς γιατί κερδίζεις. Αν όμως. Αν. Ενέρευε. Αν λέω, αν παίζει. Εδώ δύο μέρες με τον Πρίγιοβιτς και έγινε ο κακός χαμός. Ποιος χαμός με το χαμάλι της Βασιλείας τώρα. Κάνε δύο μπουρμπουλούς και θα σου πω αν αυτά που λέει τα υπολογίζεις. Δηλαδή, αυτό. Βάλε ένα επίλογο, αυτό ακούμε, γιατί περιμένουν άλλοι τρεις να αποκινηθούν. Ο ξυλουργός των Άλπαιων. Άσε με τώρα. Μπορείτε να ζήσετε στη μυδιάρια σας. Ευχαριστώ. Έγινε. Να είσαι καλά, καλημέρα, Νταλή. Καλό δρόμο, αγόρι μου. Σε λατρεύω. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα, επόμενο. Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα. Ολυμπιακού πριν. Όνομα και ομάδα. Όλοι οι Ολυμπιακοί τόσα χρόνια. Όνομα και ομάδα που στηρίξει, παλικάρι μου. Βαγγέλη Αλμοπός από Αριδαία. Πάμε, Βαγγέλη, παλικάρι μου. Πάμε. Να σε καλά. Λοιπόν, Αλμοπάρα, τρία παιχνίδια εντός είχαμε. Πήραμε 7 βαθμούς. Μπράβο, ρε φίλε. Δύο νίκες, μια ισοπαλία. Εγώ ήθελα το 4-5. Πολύ ευχαριστημένο. Ναι, ναι. Μπράβο, το θυμάστε. Το θυμάμαι, εγώ το θυμάμαι, ναι. Λοιπόν, 7 πολύ ευχαριστημένο. Τώρα πάμε μέσα στη Βέρεια να παίξουμε. Βέβαια. Το όνειρο, μάλλον, στα χ είμαστε καλά, στα 0-0 πίσω καλή είμαστε. Ή τον Παντελίδη, έγινε, όχι, τον Άρη. Όχι, τον Κυριακίδη. Πρόστιχο. Το θέμα είναι ότι το όνειρο της δεύτερης θέσης απομακρύνεται πλέον. Το όνειρο. Το όνειρο της δεύτερης θέσης απομακρύνεται. Ναι. Πλέον γιατί κερδίζει και το Παλαιοχώρι και η Βέρα κερδίσανε τώρα χτες που παίζανε. Φίλε, ελληνικός χρυσός, τύπου που αναπλέξεις. Χάνανε από το Αμίντο 1-2 στο 90 και έγινε 3-2. Εδώ τους έκανε πέρσι η Nike στολές ειδικά για αυτούς. Αλήθεια. Όχι φασόν, ειδικά για αυτούς. Σκέψω ότι η Πούμα, όταν φορούσε ο ΠΑΟΚ Πούμα, είχε φασόν ίδιες με τον Πανσεραϊκό και με την Τότεναμ. Ήταν όλο φασόν, φαντάσου. Το είχα κάνει θέμα και τότε. Και ένα ακόμα νέο, τον Μελίση τον θυμάστε. Το center back ΠΑΟΚ. Το Μελίση, βέβαια, το Μελίση, ναι. Ναι, η καταγωγή του. Βιάζαμε κότσο τον Παναθηναϊκό, ναι. Έτσι ακριβώς. Που κοιμήθηκε στο κότερο του πατέρα, δεν υπάρχει αυτό. Δεν κοιμήθηκα εγώ και κοιμήθηκε αυτός. Λοιπόν, αυτός. Η μεταγραφή για τον Λάζαρο που μπροστά παρουσία υπουργού γίνανε η μεταγραφή. Έχει πάρει μεταγραφή στο χωριό του. Είναι κάτω από το χωριό του τέλος πάντων ένα χωριό. Σαρακινή λέγονται. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Είναι εδώ στην Αλμοπία. Είναι Α1. Δεν το ξέρω εγώ. Δεν το ξέρω. Σαρακινή. Τον πέρανε τώρα χειμώνα, ναι. Είναι από Αριδαία, αν θες να πας Καϊμαξαλάν, είναι από τα χωριά που περνάς. Ναι. Για να ανέβεις στο χιονοδρομικό. Ναι. Τον έχουν πάρει σαν μεταγραφή και νομίζω δεν είναι και πολύ μεγάλο. Λογικά θα το δουν το μέρος και ο Μάριος και ο Χρυσάνθος. Γιατί δεν έχει ενδιαφέρον η χρονιά. Οπότε σου λέει καμιά γκρομπή. Καϊμαξαλάν θα πάνε. Και συγχαρητήρια και στον Ηρακλή, μεγάλο διπλό μες στο Βόλο. Μπράβο. Μπράβο, Ευαγγέλη. Να πούμε ότι ο Αλμοπός έκανε καλαμπούρι με τον ΠΑΟ Κουφαλίων. Έτσι 3-1. Να το λέμε αυτό. Ναι, κερδίσαμε χτες. Πήρα κανονικά. Το τέταρτο ήμασταν 3-0. Μπράβο, ρε Βαγγέλη, να σε καλά, ρε φίλε. Η παρουσία σου είναι κάθε φορά και πιο συγκλονιστική. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Στο καλό, επόμενος. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όνομα και ομάδα, υποστηρίξεις. Καλή εβδομάδα. Κώστας, στεναχωρημένος Αριανός, αλλά περήφανος που δεν είμαι ενταγμένος σε κανένα σύστημα. Μπράβο, ρε Κώστα. Κάτι που είπε ο Παπαδόπουλος, γέλασε τίποτα, είπε κάτι. Όχι, τίποτα. Μούγκρισε. Σε πρώτη φάση, λίγο να δώσω συγχαρητήρια για την στεναρή αντίσταση του Όφη χθες, η οποία είναι family της αντίστασης των γαλλικών στρατευμάτων έναντι των Γερμανικών. Σιγά-σιγά, ποια μας πήρε, σιγά έτσι. Όντως, η Γαλλία έπεσε σε 22 μέρες. Όταν έχει ξεφύγει 8 επίπεδα, έτσι είναι. Η περίφημη γραμμή Μαρζινό, ναι, που την περάσανε για καλαμπούρι. Γιατί πιο πολύ διάρκεια του εσπρέσου και έχω επισκεφτεί την Ιταλία είναι περίπου 3 λεπτά για να πιει μπαμπά. Είσαι Άρης, είσαι του κέντρου, είσαι του κέντρου.
Όχι, δεν είναι από κέντρο, είμαι από επαρχία, θα πω. Α, ποιο μέρος, αν επιτρέπετε. Από την Κιτρινό Μαύρη Κατερίνη. Από Κατερίνη. Για Κατερίνη, απίστευτο πνεύμα. Για Κατερίνη, εδώ να δεις, είναι Κιτρινό Μαύρη. Έλα να δεις. Μα όταν πηγαίνω από το καριά στις άλλο ρέτζο, δεν παίρνω από Κατερίνη. Λέω, ας μην φάμε ξύλο, πάω από πάνω. Κανένα ξύλο, ρε φίλε μου. Τι λες τώρα, εδώ πέρα πρώτη μου ήρθα σε αυτό. Α, ναι, αλήθεια. Χρήστο, μ' αγαπάς δηλαδή. Αντίστοιχη με την αντίσταση της Γαλλίας στο δεύτερο παγκόσμιο, ναι. Είδες πως μ' αγαπάει ο Κώστας. Κατά δεύτερον, θα πήγαινα αλλού, αλλά τώρα επειδή ακούστηκε και το όνομα αυτό του striker, πώς το λέμε, Μελισσάς, Μελίσσης, Μελίσσης. Στόπερ, ο Μελίσσης. Ναι, η καριέρα του αυτή είναι πάλι εφάμιλη, δηλαδή πιονού μεγάλου striker μπορώ να πω. Ένα Βερετένικο. Το λιγότερο μπορώ να πω. Μετά τη μεταγραφή, πού ακριβώς έπαιξε ξανά. Τέλος πάντων. Ας μείνουμε σε έξω από τέτοιου είδους σχόλια. Χρήσατε εμείς, τι γίνεται με εμάς, μπορούμε να βρούμε καμιά άκρη. Καλά εσύ. Καλά εγώ, ε. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο, γιατί και αυτά που λες στο site... Έχεις αποκούμπει το μπάσκετ, όχι. Τα έχουμε πει όλα, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Αλλά πραγματικά, για ποιο λόγο μένει ακόμα. Ποιο να φέρεις. Ποιος καλύτερος. Φέρετε. Για ποιο λόγο τσέρετε. Τον Παντελή. Φέρετε το σκόμπο, ε. Πάρα ένα πάσαλο και βάλω ένα. Εσύ γιατί πετάγεσαι, μιλάει μαζί μου. Χρήσανθε είπε. Με τον ρεπόρτερ του Άρεος μιλάει. Γιατί πετάγεσαι. Μια σκέψη, μια σκέψη έκανα. Τι μια σκέψη. Θα φέρει το σκούμπερ. Δεν επιτρέπεται η σκέψη. Σκέψη. Ναι, 10 με 12 δεν επιτρέπεται. Σου είπε πάνε στο Super 3 Κατερίνα, δεν πάνε. Πάνε. Α, δεν πας κοκόησε. Πέφτει. Τρέμω ολόκληρο. Ήδη πληγές βγάζω. Μην το πιάνεις. Χρήσανθε εγώ τη φετινή χρονιά δύο πράγματα ήθελα. Μια σχετικά καλή πορεία στο κύπελλο, η οποία δεν έγινε ποτέ. Ήταν και όμιλος δύσκολος. Δεν χαζομάρες περί εύκολης παραμονής που ακούγονται, αλλά έστω μια καλή πορεία η οποία είναι στο πρωτάθλημα να σταθεροποιηθεί σε μια καλή θέση. Oh, έχουν μια τελευταία ευκαιρία με την Ξάνθη για να αλλάξουν το κλίμα. Α, και άλλη ευκαιρία. Και άλλη ευκαιρία. Ένα βαθμό είναι, ρε φίλε, γιατί και άλλη ευκαιρία, ναι. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Ακριβώς. Αυτή η ομάδα, όχι, δεν θα πω καλύτερης ποιότητας παικτών από τις υπόλοιπες, αλλά με το χάλια σύνολο που παρουσιάζουμε, είμαστε μέσα στο στόχο. Και έχουμε και τον Παναθηναϊκό από πάνω που δεν βγαίνει η Ευρώπη και μπορούμε να τραβήξουμε. Ένα βαθμό είναι και ο Παναθηναϊκός. Δεν βλέπεις πως είναι και ο Παναθηναϊκός. Μα αυτό λέω. Έχουμε και την ασφαλιστική δικλίδα ότι είναι από πάνω σου και δεν βγαίνει η Ευρώπη. Μπορείς θέμα τραυματίσεις από κάτω να βγεις. Κώστα, για να κλείσουμε, επειδή περιμένουν και άλλοι δύο, αν επιτρέπετε. Εννοείται, αν θες απαντάς έτσι. Με τι ασχολείσαι επαγγελματικά, είσαι εκπαιδευτικός, είσαι κάτι. Με τι ασχολείσαι. Γιατί άκουσα τη λέξη ασφαλιστική δικλίδα και ψάχνω τα λεξικά εκεί πέρα. Γιατί είσαι, πες μου, γιατί, τι, αν θες να μας πεις, αν θες, εννοείται. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Τέλεια, τέλεια. Διαθέτουμε και γνώσεις. Υπέροχη παρουσία, υπέροχη παρουσία. Ειδικά αυτό με την αντίσταση της Γαλλίας, όσον αφορά τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ, ήταν συγκλονιστικό πραγματικά. Να είσαι καλά. Καλημέρα, να είσαι καλά. Good night. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Εβδομάδες δύσκολες είναι, αλλά. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Το χιούμορ του δεν το χάνει ο Αριάνος όμως, φίλε. Και κριτική ασκεί. Κατανοητό, ναι, ναι. Δεν είναι σαν και εσάς. Ναι, καλημέρα. Που όταν βγαίνετε και βρίζετε. Δηλαδή, βγαίνει ο Παναθηναϊκός, βγαίνει η ΑΕΚ. Επόμενος, καλημέρα. Η ΑΕΚ, πώς τους επιτρέπει. Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Κλεωμένης. Έλα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, Κλεωμένης, ο παδός του Άρεος. Καλή εβδομάδα σε όλους. Να είσαι καλά, Κλεωμένη. Δεν ήθελα να δικαιωθώ σε αυτά που λέω. Αλλά θα το ξαναπώ ότι αυτή τη στιγμή από έναν κακό προπονητή πας σε έναν άλλο χειρότερο και κανένας δεν βλέπω να προτείνει κάποια λύση. Είπε σκόμπα ο Παναγιώτης. Τι λύση, ο καθένας τι? Να φύγει και ποιος να έρθει. Αυτό, για να αυτό, φύγει ποιος... Γι' αυτό δεν φεύγει, γιατί δεν υπάρχει λύση κατάλληλη. Αυτό είναι το θέμα. 12 αγωνιστικές τώρα πριν το τέλος. Πήγε, φέρε το Βέγκερ. 12 αγωνιστικές πριν το τέλος. Ποιο είναι η κατάλληλη λύση για να βρεις προπονητή το καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή με ποιον πρέπει να πας. Και το καλοκαίρι να βρεις προπονητή. Με τον Τερζή. Με τον Απόστολο Τερζή, μπράβο. Αυτό το έχω πει 100.000 φορές. Τσάκαλος είναι ο Τερζής. Με τον Απόστολο Τερζή, γιατί οι υπόλοιποι βλέπω είναι μέσα, ξέρει την ομάδα από το καλοκαίρι. Παίρνεις. Είχαμε έναν προπονητή μετριότατο έως, τι να πω, άσε να μην με κλείσετε, και παίρνουμε έναν που το έχω πει 100.000 φορές ότι Έλληνας προπονητής, εκτός από τον Δόνη και τον Αναστασίου, δεν υπάρχει. Τώρα τι να κάνουμε, τον Τενέ να φέρουμε. Εσύ γουστάρισε Γιάννη Αναστασίου, ε. Ο Τενές είναι Ιρλανδός. Ο Μπάμπης, ο Τενές. Απόστολος Τερζής μέχρι το τέλος της χρονιάς. Σωστό. Γιατί χειρότερα δεν μπορεί να πάει. Τι χειρότερα, να χάσει από ποιον δηλαδή? Από την Αεπηλέας. Λοιπόν, ντέρμπι είναι, γειτονιά, ντέρμπι είναι αυτά. Μέχρι τέλος της χρονιάς Απόστολος Τερζής και το καλοκαίρι
ένας ξένος προπονητής, γιατί δεν υπάρχουν Έλληνες προπονητές. Έγινε κλειωμένη. Σε κλείνουμε ότι περιμένει ένας ακόμη και έχουμε ήδη πίεση χρόνου και περιμένουν να μπουν τα παιδιά του Όφη. Του ΠΑΟΚ. Καλημέρα. Καλημέρα. Μα την Παναγία σε σκέφτηκα, στορκίζομαι. Με το μπάσκετ, με την ΑΕΚ. Βγες και προσκύνα τον προπονητή μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Προσκύνα τώρα. Ναι, παιδιά, γεια σας. Θόδωρος Καρυπίδης εδώ, του Λαζάρου ή του Ανέστη, ό,τι θέλετε εσείς. Τι έγινε ρε, ο Σάββας Παντελίδης τώρα από μέτριος έγινε κακός. Για πες μου, κύριε Διευθυντά Προσωπικού. Δεν σ' ακούω. Κλαίω, σ' αγαπώ. Το τελευταίο που ήθελα να βγει σήμερα τελευταίο. Ούτε εγώ σ' ακούω. Κλείσ' τον τέλος χρόνου, έχει πάει 24. Ναι, τους άλλους δεν κάνανε τους άλλους. Αυτό είναι φασισμό. Πέντε φορές τους. Τα λέμε πέντε η ώρα όλα μπάω τάρις. Μήνυμα, Μάρι, εδώ πέρα. Διάβαζε, έλα, τελειώνουμε. Αυτό δεν μ' άρεσε. Τι είπε. Θα πάρει αύριο, τι θα κάνουμε. Ναι, ναι. Sorry, Αριανέ, Παοξάκι μου, πάρε αύριο. Έχει δίκιο, λίγο ήταν μέσα στο χρόνο. Τελευταίο μήνυμα για σήμερα ανήκει στον 679 και λέει τα εξής. Καλημέρα, Αλάνια. Ο παδός του μεγάλου Πάου και με Παπαδόπουλα. Γουστάρω, αδερφέ μου, να τους γλεντά στους ανύπαρκτους συμπολίτες. Τα μυαλά μας πονάνε. Ζουμπάε. Λοιπόν, παιδιά, εδώ σας αφήνουμε. Ακολουθεί εκπομπή Πάου 25. Έτσι, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Πιπερών, πάω να χτυπήσω κανένα φαγητάκι στην Γεωργίου Παπανδρέου 25, πρώην Ανθέων, Ανατολική Θεσσαλονίκη, σύγχρονο μαγειρίο με φαγητά κούκλα. Ο Βασίλης και το επιτελείο του ετοιμάζουν φαγητάρες κούκλα υψηλής ποιότητας καθημερινά. 2310 878 878 για ντελιβεριά. Από εμάς και τον Χρήστο Κιώση, τσουμπα ακπομ, τσουμπα ακπομ.